Ούτως ή άλλως θα καταγράψω και το σημερινό εργαστήριο. Υπάρχουν και τα περσινά. Δηλαδή έχετε την εικόνα, δείτε ούτως ή άλλως. Αλλά το σημαντικό είναι λίγο να πρακτικά να δούμε πώς γίνονται κάποια πράγματα. Τα είχαμε την πρώτη φορά, τα βλέπατε από αυτά που έκανα εγώ. Τώρα να κάνουμε παράλληλα πράγματα. Και θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε πώς φτιάχνουμε εφαρμογές, να δούμε κάποια βασικά στοιχεία, πώς φτιάχνουμε εφαρμογές σε Java. Από το επόμενο εργαστήριο, λογικά την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουμε να μιλάμε για το Spring Framework. Πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε. Είναι ένα framework για Java, το οποίο μας δίνει αρκετά πράγματα, αλλά έχει μια πολυπλοκότητα. Πριν πάμε όμως εκεί, είναι καλό να έχουμε αποκτήσει μια βασική γνώση για το πώς δουλεύει μια Java εφαρμογή, για να μπορέσουμε πιο εύκολα να πάμε στο Java framework που είναι το Spring. Μην πάμε κατευθείαν εκεί και μας κάνουν περίεργα τα πράγματα, να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται από κάτω, για να μπορούμε μετά πιο εύκολα να παραμετροποιήσουμε το Spring. Ωραία. Τι χρειαζόμαστε μέχρι στιγμής? Να έχουμε κατεστημένη την Eclipse, την έκδοση που είχαμε πει, και να έχουμε ρυθμίσει το Tomcat να τον βλέπει η Eclipse. Το πώς τα έχουμε κάνει αυτά, τα έχετε δει στο προηγούμενο εργαστήριο που τους γιώνα. Λοιπόν, θα πάμε να φτιάξουμε, σήμερα θα πάμε να φτιάξουμε ένα απλό project ξανά από την αρχή, να δούμε πώς γίνεται, πώς τρέχει, και θα χρησιμοποιήσουμε και το Maven για να βάλουμε τα dependencies. Άρα θα δούμε λίγο πώς φτιάχνουμε ένα τέτοιο project. Γιατί αυτό το κάνουμε? Για να γλιτώσουμε το να πηγαίνω να κατεβάζω χειροκίνητα ένα jar, να το βάζω στο library και όλα αυτά. Μπορώ να τα γλιτώσω βάζοντας το Maven σε ένα project. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από το 0. Θέλω να έχετε μπροστά σας την Eclipse για να φτιάξουμε ένα καινούργιο project. Ωραία. Οπότε πηγαίνουμε και κάνουμε ένα καινούργιο project. Εδώ προσέξτε, θα πρέπει να επιλέξουμε τι είδους project είχαμε πει ότι επιλέγουμε την προηγούμενη φορά. Θέλουμε ένα Dynamic Web Project. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ, που θέλει να κλείσουμε μερικά φώτα από τα μπροστά. Να κλείσουμε. Τώρα είναι καλύτερα ή όχι? Είμαστε εντάξει με αυτό, βλέπετε. Σίγουρα. Αν έχετε πρόβλημα, πείτε να τα ανάψουμε, έτσι μην καθόμαστε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα Dynamic Web Project. Εδώ πρέπει να ρυθμίσουμε το όνομα του project. Ας το πούμε Lab 2, γιατί είναι το δεύτερο εργαστήριο που κάνουμε. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε όπως είναι. Συνεχίζουμε. Μας λέει πού θα βάλεις το Java κώδικα σου εσύ. Σου φτιάχνει εκ των προτέρων ένα φάκελο SRC. Ωραία. Πατάμε το Next. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι το εξής. Μας λέει ποιος είναι ο κατάλογος στον οποίο θα μπει το περιεχόμενο και θα βγει στο web κατευθείαν. Τον λέει web content, θα μπορούσαμε να το πούμε όπως θέλουμε. Αφήνουμε το default. Και εδώ θα πρέπει να το πούμε να μας φτιάξει το web XML αρχείο. Αυτό είναι το αρχείο ρυθμίσεων της εφαρμογής. Είναι ένα βασικό αρχείο το οποίο ρυθμίζουν πολλά πράγματα. Θα δούμε σιγά σιγά διάφορα που παίρνουν εδώ. Δεν νοείται web εφαρμογή αν δεν έχει τέτοιο αρχείο. Βέβαια τώρα υπάρχει κι άλλος τρόπος να το κάνω αυτό με Java κώδικα και όχι με XML. Αλλά είναι αρκετά συνηθισμένο τέλος πάντων να έχουμε αυτό το αρχείο. Λοιπόν, πατάω finish. Και μου έχει φτιάξει ένα φάκελο που είναι το project. Βλέπετε ο φάκελος web content, εδώ μέσα υπάρχει ο κατάλογος webinf και εδώ μέσα είναι το web XML. Το οποίο web XML, θυμίζω ξανά την προηγούμενη φορά, έχει, είναι ένα XML αρχείο που βάζουμε κάποιους κανόνες. Το welcome file list δεν έχει νόημα, θα μπορούσαμε πολύ απλά να το σβήσουμε. Είναι ποια είναι η αρχική σελίδα την εφαρμογή μας. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ απλή Java εφαρμογή, αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα. Θα πάμε απλά να φτιάξουμε μια σελίδα JSP για να δούμε πώς αυτή εμφανίζεται. Τα έχουμε ξανακάνει, πρώτα ξαναλέω λίγο για να ξαναπούμε στο ρυθμό. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πού θα πάω να φτιάξω εγώ την σελίδα. Για να είναι άμεσα διαθέσιμη στο web, πρέπει να την βάλω ακριβώς κάτω από το φάκελο web content. Αν πάω στο φάκελο web metainf, δεν το επηρεάζουμε ποτέ. Το φάκελο web build μπορούμε να βάλουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να είναι προστατευμένα. Δηλαδή, μπορώ να τα εμφανίσω, αλλά θα πρέπει να εμφανιστούν μέσα από κάποιο αρχείο ρυθμίσεων. Δεν βγαίνουν απευθείας έξω. Αν θέλω μια σελίδα απευθείας να είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να τη βάλω λοιπόν κάτω από το web content. Άρα πάω εδώ στο φάκελο, ένα new file και ας το πούμε index.jsp. Βλέπετε ότι αυτό το αρχείο είναι κάτω από αυτό το φάκελο. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής.
Αυτό το αρχείο δεν έχει τίποτα μέσα. Ας πάμε να του βάλουμε ένα πάρα πολύ απλό. Μάλλον θα κάνω το εξής. Επειδή μου το έκανε κενό, θα το σβήσω για να μου φτιάξει ένα έτοιμο template για το αρχείο. Άρα πάω δεξί κλικ New. Μπορώ εδώ αντί να επιλέξω το file, να επιλέξω το JSP file. Ωραία. Και του δίνω ένα όνομα που λέγεται index.jsp. Ωραία. Ωραία, να το. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τα εξής πράγματα. Είχαμε πει ότι για να μπορέσει αυτή η εφαρμογή να τρέξει σαν Java Web εφαρμογή, χρειάζεται ένα jar αρχείο. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάει και είχαμε κατεβάσει ένα αρχείο και το είχαμε, εδώ είναι η προηγούμενη, το παράδειγμα που κάναμε στο προηγούμενο εργαστήριο, και είχαμε κατεβάσει λοιπόν ένα αρχείο το οποίο λεγότανε JavaX Servlet κτλ. Κτλ. Αυτό εδώ. Αυτό το είχαμε βάλει στην προηγούμενη εφαρμογή. Πρέπει αντίστοιχα να το βάλουμε και σε αυτή την εφαρμογή. Τι θα κάνουμε όμως. Μία επιλογή είναι να πάμε και αυτό να το βρούμε να το κατεβάσουμε. Η ερώτηση θα μου πει κάποιος πού θα το βρω αυτό. Για δείτε λίγο που τα βρίσκουμε όλα αυτά. Άμα γράψετε στο Google Search Maven, σας βγάζει ένα repository που εδώ μπορώ να κάνω search για jar αρχεία. Ωραία. Ποιο λοιπόν θέλουμε εμείς, θέλουμε το, πώς το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, JavaX Servlet API. Πάμε λοιπόν εδώ στο site και γράφουμε μας βγάζει διάφορα εδώ. Προσέξτε, έχει σημασία, μην μπλέξει το τι να είναι από αυτά. Πρέπει να είναι αυτό εδώ, από κάτω. Δηλαδή το javax.servlet, το group ID πρέπει να είναι αυτό. Αν πάμε εδώ πάνω τώρα, βλέπετε ότι έχει διάφορα versions. Η τελευταία είναι η 4.01. Και βλέπετε έχει και τις παλιότερες εδώ. Εμείς θα κρατήσουμε την έκδοση 3.1, η οποία είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη. Αν πατήσουμε εδώ πάνω, μισό λεπτό να μικρύνω το, τώρα μου το εμφανίζει όλα. Έχει, μπορώ να το κάνω download αυτό το jar, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα, θέλω, μέσω του Maven, να βάλω αυτό το dependency στο home XML αρχείο, θα δούμε τι είναι αυτό, και να το τραβήξει αυτόματα η Eclipse για μένα. Πώς θα κάνω λοιπόν το project μου να μπορώ να του περνάω κατευθείαν αυτά εδώ, χωρίς εγώ να πηγαίνω manual και να κατεβάζω το jar αρχείο και να το βάζω στο file lib. Τι κάνω, πάω στο project, το αυτό το καινούριο που φτιάξαμε, δεξί κλικ, πάω εδώ στο configure και επιλέγω convert to Maven project. Βλέπετε. Αυτό μου λέει αν θέλω να συμπληρώσω κάποια στοιχεία. Δεν χρειάζεται να βάλω κάτι έξτρα. Αυτό που ίσως παρατηρήσετε είναι το packaging που λέει είναι με ποιο τρόπο θα κοιτάρει το αρχείο. Αν θυμάστε, όταν θέλαμε να ανεβάσουμε αυτό το αρχείο στον application server, ήταν ένα WAR αρχείο. Στην ουσία ένα zip αρχείο είναι, που έχει μέσα όλη την πληροφορία, τα libraries και τις κλάσεις κλπ. Το αφήνουμε όπως είναι. Πατάω finish. Η μόνη διαφορά που θα δούμε είναι η εξής. Εκτός ότι έφτιαξε κάποιους καταλόγους έξτρα, έχει προσθέσει ένα αρχείο POM XML. Το βλέπετε? Εδώ ρυθμίζονται διάφορα πράγματα. Το γεγονός ότι θα παραχθεί ένα WAR αρχείο είναι εδώ. Το όνομα της εφαρμογής που έχω καθίσει είναι εδώ. Και εδώ έχει ένα plugin που λέγεται Maven Compiler Plugin. Εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε την έκδοση της Java στην οποία θέλετε να τρέξει αυτό. Με ποιο Java θα γίνει compile αυτό? Με την 1.8. Αν θέλετε για κάποιο λόγο να επιλέξετε άλλη έκδοση στην Java, αλλάζετε αυτό εδώ, αυτή τη ρύθμιση εδώ σε αυτό το αρχείο. Εντάξει. Και τα source και τα target. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς μπορούμε να πάμε να προσθέσουμε τα dependencies. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Από ό,τι βλέπω το συγκεκριμένο δεν έχει. Μπορώ να πάω μετά το packaging εδώ και να γράψω το tag dependencies.
Το αρχείο αυτό, προσέξτε, δεν μπορώ να βάλω εγώ ό,τι γουστάρω εδώ μέσα, ό,τι τάξη θέλω. Υπάρχουν συγκεκριμένα τάξη τα οποία μπαίνουν. Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε κάποια dependence εδώ. Ανοίγουμε και κλείνουμε ένα tag dependence. XML είναι αυτό. Και εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε paste το, αυτό που βρήκαμε στο online repository. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα πάμε εδώ που ψάξαμε πριν και βρήκαμε αυτό το αρχείο, την έκδοση 3.1.0 και κάνουμε copy αυτό εδώ. Και το βάζουμε αυτό εδώ που είναι τα dependencies. Ωραία. Το κάνω και ένα reformat αυτό για να φαίνεται καλύτερα. Άρα τι έκανα, προσέξτε. Έφτιαξα ένα tag dependencies και εδώ έχω βάλει ένα dependency. Format, πώς το κάνατε, πιο κατεβάσω. Select all, δεξί κλικ, source format. Προσέξτε, εδώ το αρχείο αυτό να μην σας βγάζει κόκκινα, που σημαίνει ότι δεν έχει σωστή σύνταξη και πιθανότητα εδώ θα σας κάνει compile ή δεν θα σας τρέξει η εφαρμογή. Προσέχουμε τι βάζουμε, είναι αρχείο ρυθμίσεων, είναι XML και μπαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Ένα section εδώ πέρα είναι το section dependencies. Δεν το είχε εκ των προτέρων, το προσθέσαμε εμείς. Και μέσα εδώ τώρα θα πάμε να προσθέσουμε όλα τα dependencies τα οποία θέλουμε. Μπορείτε να κάνετε λίγο πιο αργά. Ναι. Γιατί λίγο πολλά είναι. Ωραία. Γιατί κατεβάσαμε, μπορείτε να μου πείτε. Λοιπόν, δεν κατεβάσαμε τίποτα, γιατί είπαμε ότι θα το κάνουμε με το Maven. Τι κάναμε, πήγαμε. Τα ξαναλέω λίγο την αρχή. Πήγαμε στο search.maven.org και ψάξαμε για το συγκεκριμένο αρχείο. Γράψαμε δηλαδή javax.servlet.api. Θα το πάω λίγο πίσω να το ξαναδούμε. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του repository για να κάνουμε search. Ωραία. Τι θέλω εγώ. Θέλω αυτό. Πρέπει να ξέρω τι ψάχνω, έτσι. Θέλω να βρω αυτό το chat. Ωραία, το γράφω και, εδώ μου λέει, ξέρεις κάτι, υπάρχουν πολλοί που το βγάζουν αυτό. Πολλοί οργανισμοί που το βγάζουν αυτό. Ποιο θες από αυτά? Μπορεί από οργανισμό σε οργανισμό να έχει μικροδιαφορές. Είναι σημαντικό να έχουμε την ίδια ακριβώς έκδοση της βιβλιοθήκης για να είμαστε απόλυτα συνεπείς μεταξύ μας. Πώς ξέρουν ποια πολλά χρειαζόμαστε? Αυτό θα σας το λέω εγώ ούτως ή άλλως. Ή θα το βρίσκετε σε κάποια οδηγία που έχετε βρει σε κάποια tutorial. Εκεί σας λέει ποιο ακριβώς χρειάζεται. Γιατί το καθένα από αυτά έχει ένα group ID, ένα name, έχει και ένα version. Δεν είναι τρεις παράμετροι που το χαρακτηρίζουν. Ωραία. Αυτό που θέλουμε εμείς εδώ λοιπόν. Αυτό που έχω κάνει λάθος είναι ότι έχει εδώ παύλα. Είναι αυτό εδώ. javax.servlet και αυτό είναι το οποίο χρειαζόμαστε. Όμως, εγώ δεν θέλω να βάλω την τελευταία έκδοση, είναι ακόμα, δεν είναι τόσο stable, οπότε θέλω μια προηγούμενη. Το επιλέγω από εδώ. Και εδώ μου λέει, ξέρεις κάτι. Δύο τέτοια υπάρχουν, ένα είναι αυτό, είναι αυτό που θέλω. Η τελευταία έκδοση είναι η 4.01, αλλά υπάρχουν 20 εκδόσεις. Πάω πάνω στο 20. Ωραία. Και εγώ θέλω την έκδοση 3.1.0. Πατάω εδώ πάνω στον αριθμό της έκδοσης. Και εδώ μου δίνει δυνατότητα να το κατεβάσω ή αν έχω ένα Maven project να κάνω copy-paste αυτό το dependency. Αυτό κάναμε εμείς. Κάναμε copy αυτό εδώ το XML tag. Όπως σας είπα εδώ υπάρχουν τρεις παράμετροι. Group ID, Artifact ID και Version. Ωραία. Το κάναμε αυτό copy και πήγαμε μέσα στο POM XML του project. Φτιάξαμε ένα tag dependencies, δεν υπήρχε, και μέσα βάλαμε με paste αυτό που πήραμε από εκεί. Έτσι λοιπόν μπορώ να πάρω οποιαδήποτε βιβλιοθήκη. Ναι. Έχει σημασία ότι το έχουμε βάλει πριν από τον πριν. Νομίζω πως όχι. Και μετά να το βάλω νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Γιατί το καθένα από αυτά έχει μια λογική ότι μέσα σε κάποια tag μπαίνουν κάποια άλλα συγκεκριμένα tag. Νομίζω ότι η σειρά εδώ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν. Το POM XML, προσέξτε τώρα. Το κάνω save αυτό καταρχάς για να μην το χάσω και γυρνάω λίγο στη δομή του project. Το POM XML δημιουργείται αυτόματα στο φάκελο που είναι το project. Βλέπετε, είναι κάτω-κάτω. Και αυτό ξαναδείχνω πώς έγινε. Πήγα στο project και πήγα εδώ στο
configure. Τώρα βέβαια δεν έχει την επιλογή, το έχω κάνει ήδη. Και το έκανε convert to mailing project. Με το που το κάνω αυτό, μου φτιάχνει αυτό εδώ το αρχείο αυτόματα. Ωραία. Η άλλη λύση είναι να μην μπλέξετε καθόλου με το Maven και να πάτε να κατεβάσετε το αρχείο αυτό σαν jar και να το βάλετε εδώ μέσα στο φάκελο λίγο. Διαλέγετε και παίρνετε. Αν δεν θέλετε Maven, το κάνετε χειροκίνητα. Τώρα ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Απλά είπα στο αρχείο ρυθμίσεων του Maven ότι εγώ θέλω και αυτό το dependency. Για να πάει να το κατεβάσει, πρέπει να πάω στο project. Και για να σου το αποδείξω αυτό. Α, πήγε το κατέβασε ήδη, αλλά δεν πειράζει. Κάθε φορά που κάνετε αλλαγές, πάτε στο project, δεξί κλικ. Έχει ένα μενού εδώ πέρα που λέγει Maven και έχει ένα update project. Αν κάνετε αλλαγές στο POM XML, κάντε ένα update εδώ και τι έκανε εδώ πέρα, βλέπετε τι έκανε. Α, έχει κάνει το dependency. Λέει dependency tag και μέσα στο tag dependency. Πάρ' το όλο. Το update το κάνω ως εξής. Πάνω στο project, δεξί κλικ, Maven, update project. Αυτό ξαναδιαβάζει το αρχείο POM XML και κάνει ό,τι αλλαγές χρειάζονται. Εφόσον έχω κάνει αλλαγές. Μην ξεχάσετε να κάνετε save εδώ πρώτα. Αν δεν έχετε κάνει save στην αρχείο, έχει ένα αστεράκι πάνω στην Eclipse, έτσι. Και παρατηρήστε ότι τώρα στα libraries έχει φέρει το jar αρχείο μόνο του. Συνδέθηκε στο repository της Eclipse, του Maven, και μας έφερε το αρχείο. Το βλέπετε στη δικιά σας περίπτωση. Ωραία. Είμαστε μέχρι στιγμής εδώ, εντάξει, είναι κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα να δείτε. Έχεις ακριβώς αυτή τη δομή που έχουμε εδώ. Έχεις βάλει dependencies και μετά dependency μέσα. Εντάξει, προσέξτε το αυτό. Σας είπα να βάλετε εσείς το tag dependency, δεν το είχε. Και μέσα να βάλετε το dependency. Εντάξει, το είδα και σε άλλους, οπότε να το έχετε κατά νου. Θέλει λίγο προσοχή στη σύνταξη. Κάποιος άλλος που έχει κάποιο θέμα ή κάτι που θέλει να το ξαναπώ. Γιατί την κάναμε αυτή τη φασαρία τώρα. Ναι. Αργήσαμε λιγάκι. Okay. Στο Eclipse, όταν θέλω το project μου να είναι Maven, να μην είναι άλλο. Το λέω κάπως στην αρχή, μπορώ να αλλάξω το project λίγο. Πάω στο project πάνω, δεξί κλικ. Και κάπου έχει ένα μενού που λέει Configure. Εδώ δηλαδή. Έχει ένα μενού Configure. Όταν δεν το έχεις κάνει Maven, εδώ σου έχει ένα Convert to Maven Project. Εντάξει, αν το κάνεις αυτό, σου δημιουργεί το POM XML και φτιάχνει και κάποιους έξτρα καταλόγους. Αυτό κάνεις στην πραγματικότητα. Λοιπόν, το κάναμε όλο αυτό. Ας βεβαιωθούμε καταρχάς ότι αυτό μας δουλεύει. Δηλαδή, τι θέλω εγώ, να δείξω ότι αυτή η σελίδα εμφανίζεται. Ας βάλω και κάτι στο body για να δω ότι όντως ισχύει. Ας το βάλω σε ένα paragraph. Ωραία. Τι έκανα, πήγα στο index XML, JSP, συγγνώμη. Και έβαλα ένα paragraph this page works. Απλά για να δω τι σελίδα θα εμφανιστεί. Πώς θα τρέξει την εφαρμογή μου, θα πρέπει να την κάνω deploy στον application server. Αν όμως έχω συνδέσει ήδη τον Tomcat μέσα στην Eclipse, μπορώ εύκολα να το τρέξω. Πάω το πάνω εδώ, δεξί κλικ. Run as. Run on server. Σε ποιο server λέει, ένα έχω έτσι κι αλλιώς, δεν έχω άλλον. Next. Ας τα βγάλω τα προηγούμενα, δεν χρειάζονται. Θα έχω μόνο αυτή την εφαρμογή. Ωραία. Παρακολουθώ το console του server και μου εμφάνισε την σελίδα index.jsp. Τώρα θα πει κάποιος πού το κατάλαβε ότι θα εμφανίσει τη σελίδα. Επειδή συνηθίζεται αν κάποιοι είναι index.κάτι, HTML, JSP κτλ.
πάει και την εμφανίζει κατευθείαν. Ναι. Tomcat το συνδέσατε... Πώς συνδέαμε το Tomcat, το ξαναδείχνω λίγο γρήγορα. Έχουμε κατεβάσει σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας τον Tomcat, τον έχουμε κάνει extract και από εκεί και πέρα μέσα από την Eclipse. Το dependency μπορούμε να βάλουμε, ποιο είναι. Ναι, ναι, ναι. Το dependency είναι το εξής. Πάμε στο sets maven.org και γράφουμε. javax.server.api, από αυτά που μας βγάζει επιλέγουμε το δεύτερο, το εδώ. Και από εδώ επιλέγουμε παλιότερη έκδοση, έχει 20 εκδόσεις εδώ, πάμε στην 3.1. Οπότε πάμε εδώ πάνω και κάνουμε copy αυτό εδώ. Και το βάζουμε μέσα στα total dependencies του POM XML, το οποίο το φτιάχνουμε, δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, για τους servers που ρωτήσατε, αν δεν υπάρχει εδώ, μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε στα preferences της Eclipse. Όχι, δεν είναι εδώ. Να δω λίγο αν το έχει εδώ. Α, το έχει από εδώ. Μπορώ, αν δεν έχω προσθέσει τον Tomcat, να πάω File New, Other και εδώ να γράψω Server και να συνεχίσω να πω τι τύπου Server είναι, Tomcat ας πούμε 8.5, Next, να του πω που είναι ο Server και ούτω καθεξής. Εμένα τον έχει βρει τώρα γιατί έχω ήδη. Εντάξει, αλλά έτσι προσθέτω Server. Εκεί που προσθέτω Server, σε κάποια φάση πρέπει να του πω σε ποιον φάκελο τον κατέβασα. Αυτό κάνω, δεν θέλει κάτι άλλο. Αφού κλείσουμε το server, τότε βρίσκουμε το φάκελο που το κατέβασα. Ακριβώς, ναι. New server, λες πρώτα την έκδοση, είναι το 8.5 και στο next μετά σου λέει ωραία που είναι ο server, βάζεις το φάκελο και θα δεις ότι θα τον έχει προσθέσει από κάτω. Εδώ, στο tab server. Αν δεν βλέπετε αυτά τα tab στην Eclipse, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε στο. Δείτε λίγο εδώ. Στο Java EE Perspective. Η Eclipse υποστηρίζει διάφορες οπτικές. Μία από αυτές έχει να κάνει. Τέτοιε ζάπαγε που σου βγάζει, που σου παραμετωπίζει το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο. Έχει όμως και άλλες. Έχει και database, ας πούμε, perspective που βλέπει αν έχει δεδομένα από μία βάση. Την εφαρμογή την οποία θες να πάει να τρέξει. Αν θες να πάει να τρέξει. Απλά πατάς. Gracias.
Αφαιρέσω το χέρι. Κάνω κόπη. Κάτι μπορεί να είναι κάποιοι χαρακτήρες να είναι. Λοιπόν, τι κάναμε τώρα, απλά φτιάξαμε μια εφαρμογή λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά περάσαμε χειροκίνητα το τζαρακιό, τώρα το περάσαμε μέσω του Maven. Ναι. Λίγο το θέμα και το είπα να παίξω μέσω την Eclipse στο server μου, που ζητάει access στο firewall. Και δεν μπορεί να... Ναι, δώσ' του πρόσβαση στην πόρτα 80-80, κάνε allow. Θέλει για χειριστήρια. Α, τρέχει εδώ τοπικά. Έχει καλύτερο τοπικά να το τρέξει, δεν έχει πρόβλημα. Θέλει διαχειριστήρι, δεν μας χρειάζεται. Γιατί πήγατε σε εγωνιστήρια. Να πούμε το ντόκα το 9. Απλά είναι η επιτρέψη στην πρόσβαση απ' έξω. Που μπορείς να φορτώ κάτι. Μου βράζει, αν πάτε στο Star. Ναι, πάντως επειδή το τρέχουμε τοπικά, άμα είστε σε Windows και σας ρωτάει να κάνετε allow το port και δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε, κάνετε το ignore αυτό, έτσι κι αλλιώς το βλέπουμε τοπικά, το ίδιο μηχάνημα. Εκεί δεν μας κόβει. Αυτό είναι για να το κάνετε allow και να βλέπουν, να το δει κάποιος από άλλον υπολογιστή. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και 80-80. Ναι. Αν θέλετε να εμφανίζετε σε άλλον browser, γιατί εμένα είδατε εμφανίστηκε στο Firefox, πάτε εδώ στα Preferences. Αν εδώ γράψετε browser. Εδώ το ρυθμίζετε αυτό. Το default είναι ο internal web browser. Αν θέλετε κάποιον άλλον, κλείστε με τους extra που έχετε εδώ. Αυτό προσθέσαμε εμείς. Να λύσουμε όποιος έχει θέμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. 37. 36. Εδώ είναι. 26. Η IP. 36. 35. Άρα μερικά αυτό είναι. 34. Όχι, 30 κάτι. Ξαναδοκίμαστε πως παίξει το Wi-Fi, γιατί κάποια ερώτηση που θέλετε να πούμε. Ναι. Έχουμε διάφορα θέματα. Το 30 κάτι σαν πάνω. Το
Είναι κάποιος που έχει κάποιο θέμα σοβαρό που δεν το έχει τρέξει. Να δει τη σελίδα. Το έχετε δει, την έχετε δει τη σελίδα. Ωραία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα πάμε να φτιάξουμε μία σελίδα που θα έχει μία φόρμα και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα δεδομένα της φόρμας. Πάμε τώρα σιγά σιγά, είμαστε στην αρχή ακόμα. Να καταλάβουμε λίγο τη βασική λογική. Θα φτιάξουμε μία φόρμα, θα φτιάξουμε ένα σερβερ το οποίο θα χειρίζεται τη φόρμα και θα εμφανίσουμε τα αποτελέσματα σε μία σελίδα. Αυτό είναι το σενάριο που θα κάνουμε τώρα. Άρα, πηγαίνουμε στον φάκελο Web Content και φτιάχνουμε μία καινούργια σελίδα, μία καινούργια JSP σελίδα, την οποία θα την πούμε student.jsp. Ωραία. Είναι αυτή εδώ. Σε αυτή τη σελίδα θέλω να φτιάξω μια φόρμα. Η οποία θα έχει δύο input, δηλαδή θα έχει ένα name και ένα age. Και ένα κουμπάκι που θα κάνει submit τη φόρμα. Ωραία, για να δούμε λίγο τη λογική αυτή, πού πηγαίνουν τα δεδομένα από τη φόρμα και πώς τα παίρνω πίσω και πώς τα επεξεργάζουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό να το έχουμε κατανοήσει αυτό. Έχετε ξανακάνει web εφαρμογές, άρα κάποια πράγματα τα ξέρετε. Απλά να τα δούμε εδώ, στη Java πώς είναι. Έτσι, ναι. Έχετε φτιάξει κάποια στιγμή φόρμα και έχετε πάρει τα δεδομένα. Ναι, είναι κάτι καινούριο. Ωραία. Πάω εδώ λοιπόν και κάνω ένα καινούριο form tag. Το form θέλει δύο πράγματα. Action και method. Ας βάλουμε method post. Και ας βάλουμε δύο πράγματα. Ένα name, που είναι ένα input. Και ένα type ίσον text. Βάζω ένα κενό και ένα age από κάτω. Ένα input. Το name αυτού θα λέγεται age. Και το type εδώ θέλω να το κάνω να είναι αριθμός. Άρα number. Και ένα κουμπάκι. Ένα submit. Το μεγαλώνω για να φαίνεται λίγο καλύτερα. Τι πρέπει να προσέξουμε εδώ τώρα. Καταρχάς να δούμε ότι μας εμφανίζει τη φόρμα. Ωραία.
θα κάνουμε run και θα πάμε στην σελίδα που δίνει τη φόρμα. Θα το κάνουμε αμέσως τώρα αυτό. Μετά πρέπει να δούμε τι θα βάλουμε στο action. Τι βάζουμε στο action μιας φόρμας, το έχετε ξανακάνει αυτό. Ένα URL, το οποίο με μέθοδο post θα πάρει τα δεδομένα. Το δεν κάνουμε πάντα. Ή με μέθοδο get, εξαρτάται τι έχουμε βάλει εδώ στο μέθοδο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε ένα URL. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ένα path μέσα στην εφαρμογή μας, το οποίο με post θα μπορέσει να πάρει τα δεδομένα από τη φόρμα. Θα το δούμε βήμα-βήμα. Καταρχάς να δούμε ότι η φόρμα αυτή δουλεύει κανονικά. Ότι εμφανίζεται κανονικά. Μπορώ να πάω κατευθείαν πάνω στη φόρμα να την τρέξω, αλλά αν θέλω μπορώ να τρέξω την εφαρμογή ξανά από εδώ, δεξί-κλικ. Run on server. Εδώ μου βγάζει την αρχική σελίδα. Πώς εγώ θα δείξω τη φόρμα, τι πρέπει να προσθέσω πάνω-πάνω. Student.jsp. Να τη φόρμα. Μου τη δείχνει σωστά τη φόρμα. Βεβαίως ό,τι και να κάνω εδώ τώρα, επειδή δεν έχω βάλει κάτι στο action, δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα έχει και ένα validation κανόνα εδώ πέρα, επειδή έχω βγει ότι αυτό είναι number. Δεν κάνει κάτι, έτσι δεν έχω πει τι θα γίνει όταν πατήσω το κουμπάκι. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ. Ένα form tag. Ωραία. Το σημαντικό τώρα είναι εδώ το action. Θα πρέπει να του δώσουμε ένα URL το οποίο με post εγώ να πάω να πάρω τα δεδομένα. Τι έχω, τι μπορώ, το μόνο που ξέρω μέχρι στιγμής να κάνω τι είναι, να φτιάξω ένα servlet, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, και στην do post μέσα να πάω να πάρω τα δεδομένα. Ωραία, αυτό πάμε να κάνουμε. Πάμε στην εφαρμογή μας εδώ, πάμε στο Java Resources, στον φάκελο SRC, εδώ, και πάμε και δημιουργούμε ένα new servlet. Εντάξει, έτσι email αυτό, δεν είναι κάτι τρελό, οπότε ας πούμε. Έχει email αυτό. Λοιπόν. Πάμε εδώ και φτιάχνουμε ένα new servlet. Θα δούμε δηλαδή πώς συσχετίζουμε μία φόρμα με μία Java class, ένα servlet. Ωραία. Ναι. Το φτιάχνουμε στο SRC, επειδή αυτό είναι κάτι που δεν σερβίρεται μπροστά όσο το κάνουμε. Αυτό είναι που έχουμε ορίσει στα property της εφαρμογή μας ότι έχει τα source στη Java, αλλά για να τρέξει θα πρέπει αυτά να τα κάνει compile και ούτω καθεξής για να τα πακετάρει μέσα στο WAR αρχείο. Θέλω να πω τώρα τα JSP αυτά, τα οποία θα τα βάλαμε στο web content. Τα JSP είναι HTML που μπορεί να έχουν Java μέσα. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι αυτά στην πραγματικότητα μετασχηματίζονται σε Java classes, ναι, ναι. Σε servlets. Εντάξει. Τώρα θα φτιάξουμε ένα servlet. Τώρα θα φτιάξουμε ένα servlet, θα γράφουμε Java class, γράφουμε χήμα Java τώρα, δεν γράφουμε JSP. Το Java κώδικα τον βάζουμε στον φάκελο SRC, τις σελίδες τις βάζουμε στον φάκελο web content. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άσχετα ότι από πίσω οι JSP μετασχηματίζονται τελικά σε Java. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν το κάνω deploy στην application server. Δεν με νοιάζει εδώ στην εφαρμογή μου. Δηλαδή, αντί να γράφω εγώ παντού Java, μπορώ να γράφω HTML και Java μαζί και από πίσω να γίνεται το translation. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα package. Φτιάχνω ένα package και εδώ μέσα θα φτιάξω ένα servlet το οποίο θα λέγεται student, οπα, rename, η κλάση μου θέλω να λέγεται student servlet. Λοιπόν, έφτιαξε αυτόματα αυτό. Τι έκανα, πήγα εδώ στο SRC, έκανα δεξί κλικ new servlet. Και το μόνο που έκανα, έδωσε ένα package name, αυτό εδώ, και το class name το οποίο είναι αυτό. Κοιτάξτε να βάλετε τα ίδια για να έχουμε ακριβώς τον ίδιο κώδικα για να κάνουμε σωστά τη συσχέτιση. Και επίσης, μου ξέφυγε αυτό εδώ. Class name, τι βάζετε. Λοιπόν, το κάνω από την αρχή. Το σβήνω και το κάνω από την αρχή. Λοιπόν, το σβήνω
όλο αυτό για να το ξαναδούμε. Πάω στο SRC και θέλω να δημιουργήσω ένα new servlet. Ωραία. Βάζω εδώ ένα package name. Και ένα class name. Το class name είναι το student servlet. Ωραία. Αυτό. Και πατάω finish. Έβαλα ένα package name. GRHUADITDSLAB2 και ένα class name. Μου έφτιαξε αυτήν εδώ την class, η οποία είναι τύπου servlet. HTTP servlet. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά αυτά. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι το εξής. Έχω τη φόρμα. Θα πρέπει να σχετίζω τη φόρμα με το servlet. Τι κοιτάω. Τι μέθοδο έχει η φόρμα. Post. Σε ποια μέθοδο θα γράψω εγώ στο servlet. Την do post. Σβήνω αυτά που έχει και ας δω τι θα μπει εδώ μέσα. Τι θα κάνω. System out print line. Να δω ότι όντως τύπωσε κάτι από εδώ μέσα. Τι δούλεψε αυτό. Βγάζω ένα μηνυματάκι εδώ. Όμως δεν το έχω συσχετίσει ακόμα, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το action που θα βάλω εδώ πρέπει να είναι το path που έχει οριστεί να ακούει το συγκεκριμένο servlet. Θυμάστε ότι ορίζω τα path, το mapping των servlets, είτε στο WebXML με ένα servlet mapping ή με ένα annotation, το οποίο μας το φτιάχνει αυτόματα εδώ, Eclipse, σε αυτό. Δηλαδή τι γίνεται, όταν εγώ στο browser γράψω το όνομα σε εφαρμογή slash student servlet, με get θα κλειθεί η μέθοδος get, για να κάνω post εκεί θα κλειθεί η μέθοδος post. Άρα για να συνδέσω τη φόρμα με αυτό εδώ, πρέπει να κάνω copy αυτό στο action της φόρμας. Αν παρατηρήσετε, δεν πήρα το αρχικό slash. Αν το βάλω το αρχικό slash, θα έχουμε πρόβλημα. Θα τρέξω να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δείτε ότι αυτό είναι σχετικό μονοπάτι στην εφαρμογή. Αν βάλω το slash, θα πάει να ψάξει την εφαρμογή, θα πάει να ψάξει το URL αυτό στο root του application server. Δηλαδή στο local host, το πρώτο ακριβώς από κάτω. Αν δεν βάλω το slash στην αρχή, θα ψάξει να το βρει στο local host, το 80 lab2 slash από και κάτω. Ταιριάζει αυτό το pattern εδώ πέρα, στο form. Θα λέω ότι αν έχω να το βάλει το slash, θα σα πετάξει error, γιατί θα ψάξει να το βρει πάνω στην αρχή του server πάνω-πάνω. Εγώ θέλω να το βρει μέσα στην εφαρμογή μου. Το routing είναι στην εφαρμογή μου. Λοιπόν, τώρα συνέδεσα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη φόρμα με το συγκεκριμένο servlet με τη μέθοδο post. Άρα, όταν εγώ πατήσω το κουμπί submit, θα κληθεί αυτό το servlet, το ίδιο URL θα κληθεί και η μέθοδο post. Για να δούμε ότι αυτό δουλεύει. Να δείξουμε άλλη μια στην κλάση, πώς κάναμε. Στην κλάση δεν κάναμε κάτι. Φτιάξαμε την κλάση. Είδαμε ότι. Το. Μισό λεπτό. Αυτό λέω. Λοιπόν, έφτιαξα ένα servlet. Το έφτιαξα. Ωραία. Θέλω να το συνδέσω με μια κλάση. Πρέπει να πάω. Στο action έχουμε βάλει το mapping της κλάσης. Η κλάση μας απαντάει στο student servlet. Πού το βρήκα αυτό. Αυτό το βρήκα εδώ. Εντάξει. Απλά να βάλω το slash μέσα στη φόρμα. Αυτό σας είπα. Να το βάλω. Θα ψάξει απλού να το βρει. Άρα, βάζοντας το mapping του server μέσα στο action της φόρμας, τι σημαίνει αυτό, όταν εγώ πάω στη φόρμα εδώ και πατήσω το κουμπί submit, θα κληθεί αυτό το servlet και μάλιστα θα κληθεί η μέθοδος post αυτού. Για να δω τι δουλεύει, πήγα στο servlet και έβαλα ένα system out print line εδώ, στο do post. Για να δω ότι όντως όταν πατήσω το κουμπάκι θα μου εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Εντάξει, τα κάνω λίγα-λίγα για να είναι κατανοητά. Πάμε λίγο να το τρέξουμε αυτό να δούμε αν θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Άρα, πηγαίνω, student, δεξί κλικ, run as, θα μου βγάλει τη φόρμα, ωραία, γράφω κάτι, δεν έχει σημασία, ακόμα δεν το έχω πάρει, με το που πατήσω το κουμπί, εδώ δεν εμφανίζεται κάτι, αλλά, αν δείτε το log του server, εμφανίστηκε αυτό το μήνυμα, που το είχα
εδώ μέσα. Όταν κάνω system out στην εφαρμογή, τυπώνει το log του server. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη. Για να εμφανίσει το χρήστη πρέπει να κάνω out.response.getWriter και όλη αυτή την ιστορία που είχαμε δει. Που δεν έχει τόσο κομψό, υπάρχει καλύτερο λόγο. Τι κάναμε τώρα, συσχετίζαμε τη φόρμα με τη μέθοδο post ενός servlet. Πώς το κάναμε αυτό, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Στο action έβαλα το URL στο οποίο δυστυχεί το servlet και στη μέθοδο έβαλα τη μέθοδο post η οποία δυστυχεί στη do post του servlet. Άρα όταν εγώ πατήσω το κουμπάκι submit, η φόρμα θα στείλει τα δεδομένα της στο server. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Να ρωτήσω. Ναι. Έχουμε δύο post στο student server. Δεν μπορεί να έχουμε δύο post. Δεν γίνεται να έχεις δύο μεθόδους σε ένα server. Δύο μεθόδους με το ίδιο όνομα. Να σου πω απλά. Σε μια Java class μπορεί να έχεις δύο μεθόδους με το ίδιο όνομα. Μπορείς ή δεν μπορείς. Μπορείς. Εδώ όμως απαγορεύεται. Μπορείς να κάνεις overloading, πώς θέλει αυτό. Ναι. Επειδή σκάει κάπου λίγο στα import με το τέτοιο, δεν μου κάνει result. Να δείξουμε μία το POM XML, πώς έχω κάνει κάποιο. Ναι, να το ανοίξω. Να το δείτε. Πώς έχω βάλει λάθος. Ναι, ναι. Γιατί δεν μου κάνει. Το μόνο που προσθέσαμε είναι αυτό. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι στιγμή στις δεδομένες, θα τις δείτε, θα ξαναδείτε το βίντεο, θα δείτε τις σημειώσεις. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι πώς συσχετίζω μία σελίδα JSP, μία φόρμα, με ένα servlet. Πώς εγώ θα πάρω τελικά τα δεδομένα που μου βάζει ο χρήστης στο input. Κάτι αντίστοιχο κάνατε στο node. Δεν κάνατε κάτι αντίστοιχο, δεν είχατε κάποια στιγμή φόρμα. Ναι, τα βάζαμε στη βάση. Ναι. Εμείς τώρα μέσα από το server τώρα, επειδή είναι Java code, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Να συνδεθώ σε μια βάση και να τα αποθηκεύσω εκεί. Αυτό που θα δείτε σιγά σιγά να γίνει είναι ότι προσπαθώ να ξεχωρίσω το presentation της εφαρμογής, την εμφάνιση που είναι JSP σελίδες, και να μην έχω εκεί μέσα Java code όσο γίνεται, να έχω το Java code μου σε Java classes πίσω στην εφαρμογή. Και να μιλάει η JSP σελίδα, που είναι HTML κόσμος, με τον Java κόσμο. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα πάρουμε παραμέτρους από τη φόρμα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο servlet εδώ πέρα. Γενικά θα σας πω ότι με το που τελειώσουμε το project θα το αναβάσω στο GitHub και θα μπορείτε να το πάρετε να το έχετε διαθέσιμο. Οπότε και να κάτι να ξεχάσετε, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε το εξής. Τι έκανε εδώ. Κάτι πάτησε κινητό που θα λέτε. Εάν τυχόν σας κάνει κανένα περίεργο και τα perspectives εδώ πέρα γίνουν ό,τι να είναι, αν πάτε στο window εδώ πέρα, perspective, reset perspective, το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Λοιπόν, αυτό μου έχει σαν να έχει ένα view μέσα σε ένα άλλο view εδώ πέρα, αυτό που κάνει. Απλά το, όχι απλά σύρεται το πάρα το student προς τα κάτω. Ναι, αλλά δεν είναι. Εκεί μας θα κάνω το εξής, θα κλείσω αυτά και θα ησυχάσει. Να το. Βασικά προς να σύρεται το πάρα στα κάτω. Ναι, όντως, ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε το εξής τώρα. Εγώ εδώ μέσα θέλω να πάρω τα δεδομένα από τη φόρμα. Πώς θα τα πάρω εγώ αυτά τα δεδομένα. Να βάλω μερικά κενά εδώ για να πάει πάνω. Για να το βλέπετε όλοι καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι στη μέθοδο του post του server. Πώς θα πάρω τα δεδομένα από τη φόρμα. Παρατηρήστε ότι έχει δύο παραμέτρους αυτό. Ένα request και ένα response. Στο request εγώ μπορώ να πάρω δεδομένα που μου ήρθανε. Στο response μπορώ να στείλω δεδομένα.
πίσω στο browser. Άρα, θα αξιοποιήσω το request. Και το request έχει μια μέθοδο που λέγεται get parameter. Και εδώ χρειάζεται να βάλω το όνομα της παραμέτρου από τη φόρμα. Αυτό το name είναι, προσέξτε τι είναι αυτό το name εδώ, πάω στη φόρμα, είναι αυτό εδώ. Εντάξει, από το input το name. Αν θέλω να πάρω και το age, τι θα κάνω. Το ίδιο με age. Το ίδιο με age. Και αν θέλω να το τυπώσω αυτό, αν θέλω να το τυπώσω αυτό, θα πρέπει να το βάλω στο η ερώτηση είναι, θέλω να τυπώσω στο server ή θέλω να το εμφανίσω στο χρήστη. Μπορώ να το εμφανίσω στο χρήστη, δηλαδή να πάω στο response και να καλέσω την GetWriter και να στείλω δεδομένα. Αλλά δεν θα ήταν πιο ωραίο αυτά να τα εμφανίσω μέσα σε μια JSP σελίδα. Έτσι τα παίρνω. Καινούργια JSP σελίδα. Πώς θα το κάνω αυτό, ας δούμε λίγο αυτό. Καταρχάς να βεβαιωθούμε ότι τα παίρνουμε αυτά. Ας το κάνω ένα print line, ένα από τα δύο για να δω ότι όντως. Και κλείνω εδώ την παρένθεση. Ωραία. Πάμε και ξανατρέχουμε τώρα το project. Τρέχουμε τη σελίδα δηλαδή αυτή τη Spirit.jsp. Γράφουμε ένα όνομα και πάμε να δούμε αν θα το βγάλει στο log του server. Να δούμε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση. Ρανάς. Θα το δούμε τώρα. Request, get parameter και το όνομα της παραμέτρου από τη φόρμα. Λοιπόν, να τη φόρμα, γράφω εδώ Ηλίας, πατάω Submit και αν πάω στο log του server, βλέπετε ότι μου εμφάνισε το όνομα που πήρε από τη φόρμα. Εντάξει, το βλέπετε εδώ. Αυτό μου εμφάνισε. Άρα, πήρα τα δεδομένα από τη φόρμα. Πώς θα τα στείλω σε μια άλλη σελίδα για να τα εμφανίσω. Δηλαδή, έχω ένα χρήστη ο οποίος που συμπληρώνει τα στοιχεία και θέλω με το πατήσω Submit να του δείξω μια άλλη σελίδα που λέει ορίζει τα στοιχεία σου είναι αυτά. Εδώ τώρα μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Μπορώ να θέλω να τα διατηρήσω για πιο πολλή ώρα τα στοιχεία, να τα αποθηκεύσω στο session. Έχει τα ξανακούσει τι είναι το session. Τι είναι το session λοιπόν, μια και το έχετε ξαναδεί. Να δημιουργήσω λοιπόν ένα καινούριο session, δηλαδή να κρατάω πληροφορία ενώ ο χρήστης έχει μια ενεργή σύνδεση για με μένα. Παρένθεση. Το HTTP πρωτόκολλο είναι stateless, το έχετε ξανακούσει αυτό. Που σημαίνει ότι δεν κρατάει κατάσταση. Κάθε request δηλαδή είναι ανεξάρτητο το προηγούμενο. Πόσο server θα ξέρει ότι είμαι ο ίδιος χρήστης, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το session. Ο server έχει διάφορους τρόπους να καταλάβει ότι είμαι ο ίδιος με τον προηγούμενο. Δηλαδή, εγώ που έστειλα τη φόρμα, είμαι ο ίδιος που θα πάρω ξανά την απάντηση και μπορώ να στείλω κάτι άλλο. Έχει διάφορους τρόπους να το κάνει αυτό. Ένας τρόπος είναι να περάσει, να περνάει κάθε φορά ένα attribute στο URL που κάνει request στο server. Ένας άλλος τρόπος, αρκετά συνηθισμένος, είναι να αποθηκεύει την πληροφορία σε ένα cookie. Ωραία. Αν δείτε λίγο στο browser τώρα που τρέξαμε την εφαρμογή, πώς θα δούμε τα cookies αυτή τη εφαρμογή. Εδώ, αν κάνετε δεξί κλικ Inspect Element και πάτε εδώ στο storage, κάπου έχει ένα storage εδώ. Να το. Θα δείτε για την εφαρμογή Lab 2. Ένα cookie αποθηκευμένο. Αυτά κάνει χωρίς εμείς να πάρουμε τα μπάρι. Βλέπετε ότι έχει ένα ID. Έχει ένα JSession ID. Όλες οι Java web εφαρμογές χρησιμοποιούν αυτό το πεδίο. Μπορώ να το αλλάξω αν θέλω. Αλλά αυτό είναι ένα ID το οποίο ο browser κάθε φορά που στέλνει αίτηση στο server το στέλνει και ξέρει ο server ότι είμαστε κάθε φορά ίδιοι. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράμετροι που μπορούμε να ρυθμίσουμε στο server και να του πούμε πόση ώρα θέλουμε να είναι ενεργό ένα session. Έχει τύχει στο e-class για παράδειγμα να έχετε συνδεθεί να κάνετε πράγματα και να πάτε να κάνετε κάτι και να σας πετάει ότι έληξε η σύνοδος και να ξανακάνετε login. Γιατί πέρασε το χρονικό όριο το οποίο έχει πει ο server ότι διαρκεί το session. Αυτές τις παραμέτρους για το session πάμε και τις βάζουμε στο web XML.
Ωραία. Μπορώ να πάω λοιπόν εγώ στο GoPro XML και να του πω ότι το session μου διαρκεί τόση ώρα. Ότι θέλω να κάνεις το session με cookies. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές. Αν διαβάσετε τις σημειώσεις που σας έχω, θα δείτε και άλλες τεχνικές και τι προβλήματα. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει hacking εκεί πέρα στα session και να πάρει πληροφορία το χρήστη. Δείτε λίγο τις σημειώσεις, έχω αρκετές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι εμείς στέλνουμε ένα ID κάθε φορά, μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να το εκμεταλλευτεί και να μπορέσει να υποκλέψει πληροφορίες από εμάς. Όταν είμαστε στον ίδιο browser με διαφορετικά tabs στον ίδιο server, έχουμε όλα αυτά ανοίξει σε ένα ήδη ενεργό session. Η πληροφορία δηλαδή διαμοιράζεται στα tabs αυτά. Εντάξει. Περισσότερο θα μάθετε στο μάθημα της ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων. Αλλά ρίξτε μια ματιά στις σημειώσεις που έχω, γιατί σας λέω τι μπορεί να κάνει κάποιος να κλέψει πληροφορία με βάση το session ID, με βάση τα cookies και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς εμείς θα ρυθμίσουμε ένα καινούριο session και θα περάσουμε αυτή τη μεταβλητή που το σώστε να την εμφανίσουμε σε μια σελίδα. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ τώρα για να μπορέσω να αποθηκεύσω δεδομένα στο session. Αν δείτε, το αντικείμενο request έχει μια μέθοδο που λέγεται get session. Το βλέπετε? Και αυτό μου επιστρέφει ένα αντικείμενο τύπου HTTP session. Άρα εγώ μπορώ να δημιουργήσω ή να πάρω αναφορά μάλλον προς το αντικείμενο αυτό. Το λέω session. Ίσον αυτό. Και εφόσον έχω αυτό το αντικείμενο, κάνω το κατάλληλο import εδώ, μπορώ να το αποθηκεύσω δεδομένα. Πάμε λίγο να το αποθηκεύσουμε δεδομένα. Τι θέλω εγώ, την παράμετρο name που πήρα από το χρήστη και την παράμετρο age να τις αποθηκεύσω σαν session μεταβλητές. Δηλαδή να τις έχω διαθέσιμες στην εφαρμογή μου οπουδήποτε αλλού, καθώς τον session αυτό είναι ενεργό. Αν περάσει κάποια ώρα και ο χρήστης φύγει από εκεί ή άμα κλείσει το browser, χάνεται το session. Το ξέρετε αυτό. Έτσι, άμα κάνετε login σε μια σελίδα και μετά κλείσετε το browser και ξαναμπείτε, θα σας ζητήσει να κάνετε login. Θα μου πει κάποιος, κάποιος δεν μας ζητάει. Γιατί με τα cookies και διάφορα άλλα πράγματα είναι σαν να συνεχίζεται το session. Και μπορούμε εμείς, αν θέλουμε από το server, να το κάνουμε invalidate το session στο client. Θα δείτε πληροφορίες στις σημειώσεις. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε τώρα είναι να περάσουμε ένα attribute στο session και να το πάρουμε σε μια άλλη σελίδα. Ωραία. Άρα τι κάνω. Καλώ το αντικείμενο session τη μέθοδο set attribute. Εδώ ορίζω δύο πράγματα. Πώς θα ονομάζεται αυτό το καινούριο attribute, ας το πούμε student name και η τιμή του είναι αυτό εδώ. Η παράμετρος που πήρα από τη φόρμα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε μια μεταβλητή για να το κάνουμε εύκολα. Ναι, μπορούμε, το έχουμε μεταβλητή. Θα μπορούσαμε εδώ να φτιάξουμε μια μεταβλητή. Request get parameter name και να περάσουμε. Εδώ είναι Java κώδικας, ό,τι ξέρετε στη Java ισχύει κανονικά, δεν είναι κάτι περίεργο. Τι τύπος είναι αυτό? String. Έχουν μάθει Java πάντως, ξέρετε. Ωραία. Και του περνάω αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτά τα δύο να έχουν το ίδιο όνομα, έτσι. Μπορεί να έχουν διαφορετικό όνομα. Αυτό θα πάμε μετά να χρησιμοποιήσουμε στην άλλη σελίδα για να πάρουμε την τιμή του. Επίσης, αν πάτε και βάλετε το αμπλίτσα εδώ πέρα. Να το πούμε κάπως αλλιώς για να φανεί η διαφορά. Ας το πούμε std name. Εντάξει. Αυτή είναι η μεταβλητή που ορίζω και αυτή είναι η τιμή της. Η session μεταβλητή αυτή είναι. Το όνομά της είναι αυτό. Είναι
όνομα μεταγραφής, τιμή μεταγραφής. Ωραία. Ας κάνουμε το ίδιο και για το άλλο. Το student age. Έτσι. Και πάμε εδώ και βάζουμε age. Και άρα θα φτιάξουμε ακόμα μία. Ναι, θα το κάνουμε int αυτό. Okay. Δεν μου βολεύει το πολύ, θα σας ακολώ. STD age. Κοιτάξτε τι γίνεται άμα το βάλουμε int εδώ πέρα. Υπάρχει error. Δεν πρόλαβα, πήγε και το φόρτωσε κατευθείαν. Πού ήμασταν. Εδώ. Πρέπει να δείτε τι επιστρέφει αυτή εδώ, η μέθοδος. String. Επιστρέφει string. Άρα πρέπει να το κάνουμε τι. String. Πώς το κάνουμε αυτό, θυμάστε. Το int. Μπράβο. Parse int. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς στο μυαλό μας λέμε ότι είναι αριθμός, πρέπει να δούμε και τι επιστρέφει η μέθοδος που καλούμε για να πάρουμε την τιμή. Η get parameter επιστρέφει η string. Άρα πρέπει να κάνουμε typecasting. Και βεβαίως εδώ μπορεί να προκύψει exception. Κανονικά πρέπει να κάνουμε και ένα exception handling εδώ πέρα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί. Τα ξέρω ότι έχουμε αφήσει λίγο χρημαδιό, αλλά σε μια πραγματική εφαρμογή στο production που θα τρέχει, πρέπει να ελέγχουμε πάντα αν προκύψει σφάλμα να το πιάνουμε. Και να του βγάλουμε το μακρινάρι στο client που βλέπει το error. Έτσι. Πάλι ένα κενό στο σύνδεσμο. Το σύνδεσμο. Λοιπόν, θα το βγάλω, να το βγάλεις. Μα αυτό παίρνει δύο παραμέτρους. Το σύνδεσμο νόημα. Όχι. Ούτε τώρα σου εμφανίζει κάτι. Θα δούμε μετά. Λοιπόν, τι κάναμε τώρα. Προσθέσαμε δύο session μεταβλητές, την STD name και την STD age. Πώς θα τις πάρουμε αυτές τώρα σε μια σελίδα. Ναι. Όχι, υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό που θέλω να κάνουμε, μπορώ να το κάνω response από εδώ, αλλά εγώ θέλω να στείλω μια άλλη σελίδα και εκεί να φορτώσω τους μεταβλητές. Οι μεταβλητές της κοινότητας είναι διαθέσιμες πλέον τη στιγμή που τις όρισα στην εφαρμογή μου, εφόσον έχω ήδη ένα ενεργό session. Αυτό που πρέπει να δούμε εδώ είναι το εξής. Μπορώ εγώ να κάνω forward το request στην JSP σελίδα. Γιατί στην ουσία, τι κάνω. Από αυτή την κλάση που είναι ένα server, θα καλέσω ένα JSP που τελικά και αυτό είναι άλλο server θα γίνει. Αλλά θέλω να ανακατευθύνω στην ουσία τώρα τη ροή του ελέγχου σε ένα άλλο αρχείο. Αυτό θα κάνω. Και να δείτε πώς το κάνω αυτό. Λοιπόν, το request έχει μια άλλη μέθοδο η οποία λέγεται getRequestDispatcher και παίρνει σαν παράμετρο ένα path. Το κάνω λίγο πιο πάνω για να φαίνεται καλύτερα. Εδώ λοιπόν πρέπει να βάλω ένα path για το πού θέλω να πάει το request. Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο παίρνω αναφορά είτε σε μια JSP είτε σε ένα άλλο mapping της εφαρμογής μου και μπορώ να στείλω πλέον το request και το response εκεί για να ρυθμιστεί αυτή η σελίδα. Αυτό κάνω. Άρα εδώ θα βάλω το όνομα της νέας σελίδας. Ας το πούμε, τη νέα σελίδα θα λέγεται studentdata.jsp και θα καλέσω τη μέθοδο forward περνώντας το request και το response. Τι χρειάζεται να κάνω. Να πάω να φτιάξω την καινούργια αυτή σελίδα. New JSP file. Η οποία θα λέγεται, όπως την είπαμε, studentpavladata.jsp. Νάτι. Θα το ξαναδείξω.
Με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα, να το μικρύνω λίγο, ανακατευθύνω τη ροή του προγράμματός μου σε μια άλλη σελίδα ή σε ένα άλλο σελίδα. Ξέρετε τι θα βάλω εδώ στο path. Του λέω, πάρε το mapping, το path τέλος πάντων αυτό εδώ και στείλε εκεί το request του κεντρικού σκόνου. Text αρχείο δεν έχει νόημα, δεν μπορείς να τρέξεις δυναμικό κώδικα σε text αρχείο. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε τώρα και να εμφανίσουμε αυτές τις μεταβλητές εκεί. Θα μπορούσα να στείλω σε ένα text αρχείο, αλλά δεν μπορώ εκεί μέσα να κάνω άλλα πράγματα. Ναι, άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην καινούργια σελίδα που φτιάξαμε, που είπαμε ότι θα εμφανιστεί. Και εδώ τώρα θέλουμε να εμφανίσουμε το student name. Και το student age. Αυτό λοιπόν εμφανίζεται, αν θέλω να δείξω μια μεταβλητή σε μια JSP σελίδα, την εμφανίζω με αυτό εδώ το ειδικό tag, το οποίο λέγεται, ανήκει στην λεγόμενη expression language. Θα δείτε στοιχεία για αυτή. Βλέπετε είναι δολάριο και σε άγγιστα είναι το όνομα της μεταβλητής. STD name, STD age. Για να δούμε ότι αυτό εδώ εμφανίζεται και θα το ξαναπώ λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στην student.jsp να συμπληρώσω το όνομα Νίκος και ηλικία 23, να πατήσω το κουμπάκι και βλέπετε ότι με πήγε στην άλλη σελίδα. Βλέπετε όμως πάνω, προσέξτε, πάνω δεν έχει την JSP σελίδα που στείλαμε τα δεδομένα. Έχει το server το οποίο κλείθηκε όταν πατήσαμε το submit. Απλά το server αυτό ανακατεύθυνε την αίτηση μετά στη σελίδα αυτή. Και βλέπετε ότι εδώ έχουμε πάρει τα δεδομένα. Δηλαδή τι έγινε, φτιάξαμε μια φόρμα, αποθηκεύσαμε τα δεδομένα στο session της εφαρμογής και ανακατευθύναμε την αίτηση σε μια σελίδα η οποία δείχνει αυτά τα αποτελέσματα. Θυμίσουμε πώς κάναμε την ανακατεύθυνση. Ναι. Με τους έρθμους. Είναι αυτή εδώ η τελευταία γραμμή. Το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Καλούμε τη μέθοδο getRequestDispatcher. Θυμίζω, αυτό εδώ είναι ένα σχετικό μονοπάτι μέσα στην εφαρμογή. Επειδή έχουμε βάλει τη σελίδα studentdata.jsp κάτω από το webroot, τη βλέπω απευθείας έτσι μέσα στην εφαρμογή μου. Και μετά κάνω τη μέθοδο forward. Η μέθοδος forward ανακατευθύνει την ροή του προγράμματος στην σελίδα που ορίζεται από αυτό το path. Στο server της πραγματικότητα, γιατί τελικά server είναι αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με την getRequestDispatcher, πέρα από να κάνουμε forward. Δείτε για άλλες μεθόδους έχει εδώ. Μπορεί να έχει και redirect, δεν θυμάμαι τι άλλο έχει, έχει διάφορα πράγματα. Άρα τώρα, ναι. Request και response. Το φτιάχνει αυτόματα, με το πατήσεις το forward, τα παίρνει αυτόματα. Ας δοκιμάσουμε το εξής. Μπορώ να πάρω στη σελίδα την καινούρια που έφτιαξα. Το όνομα έτσι. Βλέπετε, δεν ξέρω αν καταλάβετε λίγο, να ξαναπώ τι έκανα εδώ. Αυτό το κάναμε για να δείτε ότι μέσα στη σελίδα αυτή που φτιάξαμε
θα μπορούσαμε να μην έχουμε φτιάξει καν session μεταβλητή για να πάρουμε τη τιμή της. Επειδή ανακατευθύναμε με τη forward το request και το response εδώ, μπορώ να τρέξω κύμα Java κώδικα εδώ μέσα με αυτό το ειδικό tag. Υπάρχουν 4 διαφορετικά τέτοια, θα το δείτε στις σημειώσεις. Απλά θα αποφεύγουμε αυτά. Θέλουμε να είναι όσο πιο απαλλαγμένο από κώδικα αυτό, αλλά θα μπορούσα να το κάνω και να πάρω get parameter από το αντικείμενο request και εδώ μέσα, κατευθείαν. Εντάξει, απλά στο έδειξα να δείτε ότι όντως γίνεται και έτσι. Γιατί όλο αυτό, γιατί έκανα forward, δηλαδή πήρα το request, το request έχει μέσα όλες τις πληροφορίες που πήρα το χρήστη και το έστειλα σε αυτή τη σελίδα και επειδή είναι JS σελίδα, εγώ εδώ μέσα μπορώ να τρέξω και χήμα Java κώδικα αν θέλω. Απλά δεν είναι καλή πρακτική να το κάνουμε πλέον αυτό. Παλιά το κάνανε, αλλά τώρα προσπαθούμε λίγο να ξεχωρίσουμε την εμφάνιση από τον κώδικα, δηλαδή να αποφεύγουμε να γράφουμε χήμα Java κώδικα εδώ μέσα. Βλέπετε, αυτό είναι ειδικό tag που λέγεται Expression Language. Θα δούμε σιγά σιγά τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι όμως υποστηρίζεται η τιμή μιας μεταβλητής. Ωραία, άρα τώρα έχουμε καταλάβει λίγο πώς φτιάχνουμε φόρμες, πώς παίρνουμε δεδομένα, τα στέλνουμε και μπορούμε να τα χειριστούμε με κάποιο τρόπο. Τελικά το request αυτό κάνει. Τι καταφέραμε αυτό το request. Το request αυτό κρατάει μέσα την πληροφορία που μας ήρθε το χρήστη. Έχει μέσα για το ποια IP μας κάλεσε, ποιο path κάλεσε αυτό, τι δεδομένα μας έστειλε, αν μας έστειλε δεδομένα. Όλη αυτή την πληροφορία την έχει. Την αξιοποιούμε αυτή την πληροφορία είτε σε ένα server είτε σε μια άλλη σελίδα. Εδώ κάναμε forward εδώ το request. Τώρα τι θα μας απέτυχε αυτό. Πού θα πέσει, στο όνομα του χρήστη. Αν το είδατε εδώ που έτρεξε. Αυτό εδώ μας απέτυχε. Αυτό δεν αυτό, όχι, αυτό δεν κρατιέται πάντα. Προσέξτε. Όταν εδώ πάω και καλέσω το request.getParameter, θα πρέπει αμέσως πριν να γίνει ένα request από το χρήστη. Αν πάω να το ξανατρέξω αυτό μετά από κάποια ώρα, προφανώς δεν θα έχει τιμή αυτή η μεταβλητή. Ή άμα λήξει το session, δεν θα έχουν τιμές αυτές εδώ οι μεταβλητές. Όταν λήγει το session, είτε όταν περάσει η ώρα που έχω ορίσει εγώ, ή όταν κλείσω το browser, το ξανανοίξω. Έχει λήξει το session, άρα θα είναι άδειες αυτές οι μεταβλητές. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, σε ένα οποιοδήποτε site αυτό που κάνουν είναι το εξής. Σου ζητάνε πρώτα να κάνεις login, ταυτοποιείς ότι είσαι εσύ και ενώ σου έχεις κάνει login, αποθηκεύονται τα δικά σου data στο session και τα έχεις διαθέσιμα εσύ, τα επεξεργάζεσαι, τα κάνεις send, ξαναποθηκεύονται στη βάση και έτσι δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή αξιοποιείται το session για να ξέροντας ότι εσύ είσαι ο τάδε χρήστης, έχεις κάνει login πιο πριν και έχεις διαθέσιμες κάποιες πληροφορίες δικές σου, το προφίλ σου και ούτω καθεξής. Όλες αυτές είναι αποθηκευμένες στο session για να μπορείς εσύ εύκολα να τις βλέπεις ενώ σου είσαι συνδεδεμένος κάπου. Παράδειγμα, όταν φτιάξετε ένα e-shop και έχετε το χρήστη που έχει ένα καλάθι αγορών, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ποτέ αυτό, όταν βάζετε πράγματα στο καλάθι, αυτά στην πραγματικότητα αποθηκεύονται σε μια session μεταβλητή ή σε πολλές session μεταβλητές. Ξέρετε πώς το έχουν υλοποιήσει. Πιθανότατα να έχουν φτιάξει ένα array list και εκεί μέσα να αποθηκεύονται όλα τα items τα οποία έχετε βάλει στο καλάθι. Αν κλείσετε τον browser και το ξανανοίξετε, δηλαδή αν έχει λήξει το session, το καλάθι σας είναι άδειο. Αν το session είναι ενεργό, βλέπετε το καλάθι σας να έχει μέσα κάποια στοιχεία. Το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το ειδικό tag που βάλουμε για να πάρουμε τη μεταβλητή είναι μόνο για μεταβλητές. Λοιπόν, να σας πω λίγο γι' αυτό. Πάτε λίγο στις σημειώσεις και στις σημειώσεις στο ενότητα 1. Που λέει, εργαστήριο είναι όπως το λέει, είναι σύνδεσμη του class αυτό, εκεί θα το βρείτε. Όπα, εντάξει. Στο εργαστήριο 2. Εργαστήριο 1. Λοιπόν, εδώ, τώρα, φαίνεται. Α, θα το δείξω αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος να το δείξω έτσι. Θα το δείξω και εγώ μέσα από το e-class. Πάω λοιπόν στο μάθημα. Σύνδεσμοι. Εργαστήριο 2018-19. Εργαστήριο 1. Προφανώς δεν τα έχουμε πει όλα την προηγούμενη φορά. Έχει αρκετό υλικό εδώ πέρα.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τέσσερα διαφορετικά πράγματα μπορούν να μπουν σε JSP σελίδες. Τα expression tags είναι αυτό που βάλαμε εμείς, το οποίο τι σημαίνει ότι το expression που βάζω εδώ θα μου τυπώσει ένα αλφαρμητικό το οποίο θα εμφανίσει στο χρήστη. Αυτό μπορεί να είναι και η κλίση μιας μεθόδου. Αν αυτή η μέθοδος επιστρέφει string, καλώ κατευθείαν τη μέθοδο με τις παραμέτρους και αυτή μου επιστρέφει ένα αλφαρμητικό το οποίο εγώ κατευθείαν το εμφανίζω. Το άλλο είναι το scriptlet, που εδώ πάω και γράφω κανονικά Java κώδικα με ερωτηματικά στο τέλος. Κανονικά Java κώδικα. Ένα άλλο λέγεται directive tag. Αυτό πάω συνήθως στην αρχή και ορίζω κάποιους κανόνες για τη σελίδα. Π.χ. ότι είναι HTML, ότι υποστηρίζει UTF-8 και τέτοια πράγματα. Και κάποια άλλα τα οποία θα δούμε. Και υπάρχει το declarative tags, που εδώ πάω και βάζω διάφορους ορισμούς. Ορίζω μεταβλητές, ορίζω functions, τις οποίες μετά στη σελίδα μπορώ να τις καλέσω. Αυτός είναι ο παλιός τρόπος με τον οποίο βάζαμε πολύ Java κώδικα μέσα σε JSP σελίδες. Η τάση πλέον τα τελευταία χρόνια είναι να μην το κάνουμε αυτό. Να μην γράφουμε Java κώδικα μέσα στις JSP σελίδες. Να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Να αξιοποιούμε από πίσω κάποια servlets και να μας στέλνουν τα δεδομένα για να εμφανίσουμε. Να αξιοποιούμε MVC λογική που θα δούμε που υποστηρίζει το Spring Framework. Γιατί δεν είναι safe. Εκθέτεις τον κώδικά σου στο browser. Γιατί να μην έχεις απομονωμένη τη λογική της εφαρμογής σου στο πίσω μέρος, στο Java Source, και να έχεις μόνο το presentation logic και τα δεδομένα που πρέπει να δει ο χρήστης. Εντάξει, είναι πιο ασφαλές αυτό το πράγμα. Γιατί αν κάνεις κάποιο λάθος στη σύνταξη της σελίδας σου, μπορεί να εκθέσεις κώδικα στον πελάτη και δεν είναι σωστό αυτό. Για πολλούς λόγους. Άρα, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι τα εξής, ότι όλα αυτά εκτός από το declarative tag, στην πραγματικότητα, ο κώδικας αυτός πηγαίνει και αποθηκεύεται στο server το οποίο δημιουργείται από JSP, στη μέθοδο service αυτού. Δείτε λίγο τις σημειώσεις, το εξηγεί λίγο αναλυτικά. Δηλαδή είναι διαθέσιμο μόνο σε μια μέθοδο ενός server, όλος αυτός ο κώδικας. Εκτός από τα declarative tags, τα οποία είναι διαθέσιμο σε όλο το server το οποίο παράγεται αυτόματα. Αν διαβάσετε τις σημειώσεις, το εξηγώ αναλυτικά αυτό το πράγμα. Απλά σας ξαναλέω ότι η τάση είναι πλέον να μην τα χρησιμοποιούμε αυτά και να πάμε σε κάποιο framework το οποίο υποστηρίζει MVC λογική, Module View Controller, που θα δούμε σιγά σιγά τι είναι. Πιθανόν το έχετε ξαναδεί και κάπου αλλού. Αλλά πλέον να ξέρετε ότι πολύ λίγοι προγραμματιστές δουλεύουν με τον απλό παραδοσιακό τρόπο. Περισσότεροι πλέον έχουν πάει σε αυτή τη λογική, στην MVC λογική. Θα πούμε τις βασικές αρχές στο επόμενο εργαστήριο. Τώρα, τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε. Προσέξτε. Παρατηρήστε ότι σε πολλές σελίδες στην αρχή πάμε και βάζουμε όλο αυτό. Σε κάθε μια σελίδα δεν μπορώ αυτό να το γλιτώσω. Εφόσον όλες οι σελίδες στην αρχή έχουν HTML, GET κτλ. Πώς το γλιτώνω εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς το κάνω αυτό. Μπορώ να φτιάξω τμήματα σελίδων και να τα κάνω με κάποιο κανόνα να ενοποιούνται μεταξύ τους. Πώς το κάνουμε, ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Πάω μέσα στο WebInf φάκελο, έχουμε πει ότι ό,τι βάλω εδώ είναι προστατευμένο, δεν βγαίνει απευθείας στο χρήστη. Και πάμε να φτιάξουμε εδώ έναν κατάλογο. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κατάλογο JSPF. Το JSPF σημαίνει, δεν είναι υποχρεωτικό να το λένε έτσι, το λέω έτσι για λόγους ευκολίας. Το JSPF σημαίνει Java Server Pages Fragment, ότι είναι κομμάτι σελίδας, δεν είναι ολόκληρη σελίδα. Πάω λοιπόν εδώ και βάζω αυτό το φάκελο. Εδώ μέσα θα πάω να φτιάξω ένα καινούριο αρχείο. Το οποίο θα το πω header JSPF. Προσέξτε, κατάληξη JSPF. Το JSPF σημαίνει ότι δεν είναι ολόκληρη σελίδα, είναι κομμάτι σελίδας, είναι fragment. Μια κοινή σελίδα. Έχω ονομάσει τον φάκελο το μοντάζ, θα ανεβάσω να το βάλω τελεία και το header. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνω έτσι. Θα μπορούσα να το πω εδώ πέρα JSP parts, όπως θέλω να το πω. Απλά το αρχείο μου θέλω να έχει κατάληξη τέτοια. Πιο πολύ οπτικό είναι το θέμα παρά τόσο ουσία. Θα δούμε λίγο τι κάνουμε εδώ. Κατά το web. Ναι, γιατί προσέξτε, γιατί τον έβαλα εδώ. Γιατί δεν θέλω κάποιος χρήστης να πάει να μου καλέσει αυτή τη σελίδα απευθείας, αν το πάρει στο web content, και να δει μισή HTML σελίδα. Δεν είναι valid αυτό το πράγμα. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτό για να κολλήσω ένα header και ένα footer, ας πούμε, σε μια σελίδα. Εντάξει. Άρα θέλω αυτό να προκύψει από κάποιο κανόνα και να κολλήσει σε άλλες JSP σελίδες. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω, να γλιτώσω την επανάληψη. Αν θέλω να κάνω αλλαγή κάπου, θα το κάνω σε μια μεριά και σε 15 μεριές. Ας δούμε λίγο πώς γίνεται αυτό. Πάω από την αρχική μου σελίδα εδώ πέρα
και παίρνω το κομμάτι μέχρι το body. Το βγάζω από εδώ εντελώς. Και το βάζω εδώ μέσα. Εγώ κανονίζω ότι θα πάει στο καθένα, έτσι δεν υπάρχει κάποιος στάνταρ κανόνας. Άρα λοιπόν εγώ έφτιαξα ένα κομμάτι μιας σελίδας που είναι αυτός ο ορισμός εδώ πάνω, που το βάζω σε κάθε σελίδα, έτσι. Το τάιτ θα μπορούσα να το κάνω παραμετρικά, θα δούμε κάποιες μέρες. Μάζει το πόντι χωρίς. Εξαρτάται. Επειδή θέλω να κάνω φτιάχνω εγώ τις ίδιες σελίδες, το περιεχόμενο που θέλω να βγάζουν, θέλω να πηγαίνει στο πόντι. Άρα το έχω και αυτό. Εγώ κανονίζω, ξαναλέω, τι θα βάλω εδώ, έτσι. Εξαρτάται πώς θα δομήσω την εμφάνιση της εφαρμογής μου. Πόσα περιέργεια, πόσα sections κτλ. Θα έχουν. Ναι. Αυτό είναι μόνο για λόγους εμφάνισης. Αυτό είναι για να γλιτώσω κάθε φορά σε κάθε σελίδα να βάζω αυτό και κυρίως να μην επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά αν θες να κάνεις αλλαγή, ας πούμε, σε κάτι ή να αλλάξεις το charger σε όλη την εφαρμογή σου, θα πρέπει να πας στα 15 GSP και να τα αλλάξεις ένα-ένα. Δεν είναι καλή πρακτική αυτή. Ό,τι είναι κοινό σε όλες τις εφαρμογές, π.χ. να έχεις ένα μενού πάνω-πάνω για όλες τις σελίδες, δεν χρειάζεται κάθε μία να πας το γράφεις. Εντάξει. Άρα. Τι έκανα τώρα, έφτιαξα αυτό και θα μπορούσα αντίστοιχα να πάω να φτιάξω και ένα, αν θέλω, και ένα footer, έτσι. Άρα φτιάχνω μια άλλη, ένα άλλο αρχείο που θα λέγεται, για παράδειγμα, footer.jspf. Και εγώ λέω το εξής, το footer θα έχει το κομμάτι από το body και κάτω, που κλείνει. Δηλαδή το κλείσιμο της HTML σελίδας. Ποιος είναι ο κανόνας τώρα για αυτά εδώ. Θα πρέπει όταν ενώσω... Θα φτιάξω ένα κανόνα ο οποίος θα ενώνει το header, την σελίδα μου και το footer. Όταν ενωθεί αυτό, θα πρέπει να παράγει ένα valid HTML αρχείο. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν λοιπόν αυτά τα αρχεία ενωθούν μεταξύ τους, το header, μία JSP που θα έχω και το footer που έχω βάλει εγώ, αυτό θα πρέπει να είναι ένα valid HTML. Δηλαδή, μην έχω δύο φορές να ανοίγει το HTML κάπου ή να κλείνει δύο φορές το body, δεν θα είναι valid αυτό. Θα έχω πρόβλημα σε κάποιους browsers. Άρα, δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, πρέπει να βάλουμε και τον κανόνα τώρα, έτσι. Τι κάναμε μέχρι στιγμής. Φτιάξαμε ένα κατάλογο μέσα στο WebInt, τον είπαμε JSP Fragments, και εδώ φτιάξαμε δύο αρχεία. Ένα αρχείο header και ένα αρχείο footer. Στο footer, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε εδώ πάνω να βάλουμε ένα horizontal line και να βάλουμε copyright HUA 2018. Θέλουμε αυτό να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες. Ωραία. Πού θα πάμε να ορίσουμε τώρα με ποιον κανόνα αυτές οι σελίδες ενώνονται μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει στο αρχείο WebXML, εδώ. Μέσα στο tag εδώ, στο Web App, πάω και ορίζω ένα άλλο tag, jspconfig. Μέσα στο jspconfig, ορίζω ένα tag το οποίο λέγεται jspPropertyGroup. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι εγώ πάω και βάζω κάποιους κανόνες για ένα σύνολο από JSP σελίδες. JSP config, JSP property group. Ανοίγει και κλείνει. Στο WebXML, όχι στο FormXML, δεν έχω dependence εδώ. Ναι. Το WebXML που είναι. Το WebXML είναι μέσα στο WebInt. Δεν μας έφτιαξαμε. Όταν φτιάξαμε την εφαρμογή, είχε μια επιλογή και είχαμε πει να επιλέξετε Generate WebXML. Τώρα τι κάνεις. Δεν το επιλέξατε. Όχι. Τώρα ξαναγράφετε αυτό. Όλο, όλο. Δεν έχει κανόνα το Generate. Πιθανόν και να έχει, αλλά δεν το έχω ψάξει ποτέ. Μισό λεπτό να δούμε. Να δούμε λίγο πού θα φτάσουμε και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Για να δούμε τι λέει αυτός εδώ κατεστραμμένος. Α, για να δούμε. Πάμε στο project. Όσοι δεν έχετε λοιπόν αυτό το αρχείο, δεξί κλικ. Java E Tools. Εσάς μπορεί να το έχει ενεργό, το έχει. Ναι. Ωραία, επιλέξτε το. Ωραία. Generate Deployment Descriptor Stub. Το έφτιαξε. Ωραία. Όσοι λοιπόν δεν έχετε το WebXML, το φτιάχνετε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να ορίσουμε δύο-τρία πραγματάκια. Δηλαδή να πούμε, σύμφωνα με ποιον κανόνα εγώ θα ενώνω σελίδες. Επειδή το θυμάμαι και εγώ απ' έξω,
Ας το δω λίγο από τις σημειώσεις. Εντάξει, τα σβήνετε αυτά, δεν έχουν σημασία. Λοιπόν, εδώ θέλουμε ένα URL pattern. Το URL pattern έχει να κάνει... Βλέπετε, μπορώ να βάλω και αστεράκια εδώ, αλλά προσέξτε, δεν μπορώ να βάλω σε διάμεσο σημείο αστεράκια, θα έχω στην αρχή στο τέλος. Του λέω ότι οπουδήποτε βρεις JSP σελίδα, εκεί θα εφαρμόσεις τον κανόνα, ο οποίος κανόνας είναι... Κοιτάξτε, δεν τις βάζουμε εδώ. JSP config, JSP property group. Αυτά πρέπει να είναι ακριβώς όπως τα λέω εδώ, αλλιώς θα τα δουλέψει. Ορίζω ένα URL pattern, δηλαδή αστεράκι JSP, δηλαδή όλες τις JSP που θα βάζω στην εφαρμογή μου. Το include prelude σημαίνει ότι πριν από κάθε JSP σελίδα θα βάλεις αυτό το αρχείο. Προσέξτε, αυτό το αρχείο ξεκινάμε τη δομή εδώ πέρα από τον κατάλογο web content και κάτω. Webinf.jspf, header.jspf. Τι λέω με αυτόν τον κανόνα, όλες οι JSP σελίδες θα πας να βάλεις πάντα πριν από αυτές αυτό το αρχείο. Αυτό σημαίνει. Και μπορώ να βάλω αντίστοιχα και το μετά. Ως εξής. Α, το ίδιο, ναι. Αλλά αντί για prelude εδώ πέρα βάζω αυτό. Ας το κάνω και ένα κόντα. Λοιπόν, αυτός ο κανόνας ορίζει, είναι ένα JSP configuration, έχει ένα property group, δηλαδή για ένα σύνολο από JSP σελίδες βάζουν κάποιον κανόνα, που εφαρμόζεται σε όλες τις JSP, τι θέλω να βάλω πριν από κάθε σελίδα, αυτό το αρχείο, τι θέλω να βάλω μετά, το footer, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ μπορώ να φτιάξω fragments και να φτιάξω ένα κανόνα και να λέω πριν από το αρχείο θα βάλεις αυτό, μετά θα βάλεις αυτό και στη μέση θα είναι το content μιας JSP σελίδας, μιας οποιοσδήποτε. Μιας και έχω βάλει το αριστερά της JSP, όλες τις JSP, σε όλες θα εφαρμόζεται αυτό. Άρα, θα πρέπει εγώ τώρα στις σελίδες μου που είχα φτιάξει, στην index, να έχω το content που είναι μέσα στο body της HTML. Στη student, αυτά εδώ μπορώ να τα σβήσω, δεν χρειάζονται. Όπως και εδώ. Αυτά που βάλαμε... Ναι, ναι, θα το δείξω. Ό,τι έχω βάλει εδώ στο header θα πάει να κολλήσει έτσι κι αλλιώς. Άρα αυτά μπορώ να τα αφαιρέσω. Αντίστοιχα, το άλλο και στο footer. Αυτό το κάνω για να γλιτώσω κάθε φορά, να μην χρειάζεται να δώσω 15 σημεία τα αρχεία μου. Θα μπορούσα εδώ να έχω ένα header το οποίο θα έχει και ένα μενού για κάθε χρήστη. Να μην χρειάζεται σε κάθε σελίδα να βάζω κάθε φορά το μενού μου είναι αυτό κτλ. Τα έχω όλα σε μια μεριά και μετά πάω και κολλάω πριν ή μετά από μια σελίδα αυτόν τον κώδικα. Γλιτώνω το να πηγαίνω και να αλλάζω κώδικα σε πολλές μεριές. Βασική αρχή προγραμματισμού. Να δούμε καταρχάς αν δουλεύει αυτό. Θα πρέπει να δούμε και το copyright κάτω-κάτω που βάλαμε, αν το τρέξουμε τώρα αυτό. Το copyright πώς το βάλαμε, ξέρετε. Απλά πήγαμε στο footer και γράψαμε εδώ ένα copyright και κλείνουμε το body, κλείνουμε το HTML. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι ο συνδυασμός του header της οποιοσδήποτε JSP σελίδας και του footer θα παράγει ένα valid HTML αρχείο. Εντάξει, πρέπει να το... Είναι απλά να πάμε το path εκεί μέσα. Το path θα βρει το footer και το header. Δεν κατάλαβα. Που γράφαμε το που θα βρει τι. Α, στο WebXML. Ναι. Τι είπαμε ότι είναι το πλούλι και το κόντα. Αυτό θα πάει να μπει πριν από κάθε σελίδα, αυτό θα πάει να μπει μετά από κάθε σελίδα. Δηλαδή, έχουμε μια οποιαδήποτε JSP, πριν την κάθε σελίδα θα κολλήσει αυτόν τον κώδικα και μετά τον άλλον κώδικα. Του header και του footer.
Και έτσι όλο αυτό μαζί θα μας βγάλει έτσι HTML document. Κάπου κι άλλα σημεία που μπορούμε να βάλουμε. Από ό,τι θυμάμαι μόνο αυτά τα δύο έχει εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι να έχει κάτι άλλο. Αλλά μπορώ να φτιάξω κι άλλο pattern με κάποιον άλλο κανόνα. Δείτε λίγο τις σημειώσεις, έχω αρκετά πράγματα εκεί. Ναι. Μπορώ να δώσω ένα συγκεκριμένο όνομα, θα γίνει μόνο για το συγκεκριμένο αρχείο. Γι' αυτό έβαλα το αστεράκι, το είναι να ταιριάξει σε όλε τι JSP σελίδε. Και μπορώ να έχω παραπάνω από ένα κανόνα, έτσι. Ναι. Στο web XML, ένα που είχε web file. Welcome file, τα ζωή δεν μα πιάζει. Να δούμε τώρα αν αυτό δουλεύει. Δούλεψε, βλέπετε, έχει βγάλει από κάτω το copyright. Όπως και εδώ. Βλέπετε. Αν δείτε λίγο το page source, παράγει για να βάλετε HTML document. Αυτό είναι βασικός κανόνας που πρέπει να το έχετε κατά νου. Παράγει, όχι, εδώ έχω ένα προβληματάκι, το βλέπετε. Έχω δύο φορές το slash body κτλ. Γιατί κάπου ξέχασα να σβήσω. Στο student εδώ ξέχασα να τα σβήσω αυτά εδώ κάτω. Εντάξει. Γιατί αυτά έρχονται και κολλάνε από το footer. Τώρα βλέπετε ότι αν δείτε το page source είναι ένα valid HTML αρχείο. Εντάξει. Αυτό το έχετε κατά νου. Πάω και βλέπω ποια είναι τα κοινά στοιχεία όλων των σελίδων. Μέχρι πού έχω κοινά στοιχεία τέλος πάντων, μπορώ να έχω και παρακάτω το body. Μπορεί να έχω ένα μενού που θέλω να είναι το ίδιο παντού. Τι θέλω να έχουν όλες τις σελίδες από κάτω, αν θέλω να έχουν ένα footer για παράδειγμα. Και πάω και σε κάθε σελίδα βάζω το ενδιάμεσο μόνο. Για να γλιτώσω την επανάληψη της πληροφορίας κάθε φορά και όταν θέλω να κάνω αλλαγές. Θέλετε να πάμε λίγο να κάνουμε ένα μικρό διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή. Θα πάμε να φτιάξουμε μια Java class η οποία θα πάρει τα δεδομένα από τη φόρμα. Αντί να τα πάρει ένα server, θέλουμε να φτιάξουμε μια Java class η οποία θα πάρει τα δεδομένα. Τι χρειάζεται να κάνουμε, μια Java class με properties, getters, setters και constructor. Και θα συνδέσουμε την class αυτή με τη φόρμα. Θα μου πει τώρα κάποιος γιατί να τα πάρει μια class. Γιατί θα μπορούσαμε εκεί πέρα να βάλουμε κανόνες validation. Να το πούμε ότι αυτό το attribute θέλω να είναι. Ας πούμε, τόσοι χαρακτήρες και διάφορα πράγματα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μπορώ να συσχετίσω όπως θα δούμε μετά, αργότερα στα επόμενα μαθήματα, μπορώ να συσχετίσω μια Java class με ένα table database και κατευθείαν να σώζω τα δεδομένα, τα objects από τον κόσμο τη Java, να τα κάνω SQL εγγραφές στον κόσμο τη βάση δεδομένων. Μετά συσχετίσω, να παίξω με το ORM, αν το έχετε ξανακούσει, που να κατευθείαν τα objects θα στείλω στη βάση ή από τη βάση να τραβάω εγγραφές και αυτόματα να μετασχηματίζονται σε objects στην Java. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι χρήσιμο να έχουμε μια class η οποία να αντιστοιχεί σε μια φόρμα. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Ξεκινάμε από τη λογική μας ότι έχουμε μια φόρμα που λέγεται student.jsp. Άρα θέλουμε να κρατάμε θεωρητικά πληροφορίες για το student. Θα κρατήσουμε μόνο δύο attributes για λόγους απλότητας, αλλά όσο attributes και να βάλουμε δεν αλλάζει κάτι. Τι κάνουμε. Πάμε και δημιουργούμε μια καινούργια Java class στο package που είχαμε, την οποία θα την πούμε. Student. Ναι, μια καινούργια Java class εδώ. Class και το. Ναι, μια class. Student. Δηλώνουμε δύο παιδιά, το name και το age. Ωραία. Αυτή η class πρέπει να κάνει implements. Έλα. Έλα. Πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά δηλαδή. Να μπορεί να να γίνει serializing τέλος πάντων. Ωραία. Αυτός είναι ο ένας κανόνας και ο άλλος κανόνας πρέπει να έχει ένα public empty constructor, ένα κανονικό constructor με τα attributes και getters και setters. Πώς θα κάνω αυτά, δεξί κλικ, source, generate
getters, setters και για τα δύο πεδία. Ωραία. Ξανά δεξί κλικ, source. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι, τα έχετε ξαναδεί. Generate constructor on super class. Ωραία. Και κάνουμε και έναν ακόμα constructor. Source generate constructor using fields. Ωραία. Γιατί βάλετε δύο constructor? Γιατί χρειάζεται να έχει έναν public empty constructor. Γιατί τι θα κάνουμε στην πραγματικότητα? Θα συνδέσουμε την φόρμα με μια Java class. Η φόρμα στην αρχή δεν έχει τίποτα στα παιδιά της. Άρα πρέπει να έχουμε ένα empty constructor. Όμως αν θέλουμε μπορούμε στον κώδικά μας να έχουμε και ένα constructor για να αρχικοποιούμε κάποια αντικείμενα. Γι' αυτό έχω βάλει δύο constructors. Έχουμε φτιάξει έναν constructor empty, έναν χρησιμοποιώντας τα παιδεία και getter setters. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Αντί να βλέπω το object ID όταν τυπώνω μια λίστα με αντικείμενα, θα μπορούσα ακόμα εδώ να πάω και να φτιάξω μια μέθοδο to string για τα παιδεία. Constructor και για τα παιδεία. Φτιάχνουμε έναν άδειο constructor και έναν constructor που συμβαίνει στα παιδιά. Για ποιο λόγο? Τον έναν το χρειαζόμαστε όταν πάμε και φτιάχνουμε μια φόρμα και τη σχετίζουμε με μια κλάση. Στην αρχή τα παιδιά της φόρμας είναι άδεια. Άρα πρέπει όμως πριν καλέσουμε τη φόρμα να φτιάξουμε το object το οποίο θα γεμίσει με τα παιδιά τη φόρμα. Αυτό στον κόσμο τη Java λέγεται Java Bean. Θα τον ακούσετε αυτόν τον όρο αρκετά συχνά. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια κλάση με constructor, getters και setters που κάνει implement το serializable. Ποιο constructor είπατε κάνουμε? Και τους δύο. Κάναμε έναν constructor using fields και ένα constructor from superclass. Και έχω βάλει και μία toString μέθοδο για να μου δείχνει αν έχω μια λίστα με students, να μην μου δείχνει το object ID όταν μας τυπώσει, ας πούμε, στην κονσόλα, να μας δείχνει πιο πολύ για την binding που έχω κάνει αυτό. Να μου δείχνει κάποια στοιχεία για τον χρήστη. Το ξέρετε τι του string, τι κάνει σε κάθε class, έτσι, δεν έχει ξαναδεί. Τη γράψατε μόνο σε αυτό. Όχι, το κάνει αυτόματα και αυτό. Αν πάτε δεξί κλικ εδώ, έχει στο source ένα που λέει generate to string. Αυτό μπορώ να το αλλάξω, θέλω. Όλος ο κώδικας, εγώ το μόνο που έκανα έφυγε στην κλάση και έβαλα δύο private fields. Τα υπόλοιπα γίνανε αυτόματα. Αυτό λοιπόν λέγεται Java Bean. Και λέγεται έτσι γιατί το αξιοποιούμε μέσα από μια JSP σελίδα, το συσχετίζουμε με μια φόρμα δηλαδή. Τι θέλουμε να κάνουμε σε μια κλάση, να αποθηκεύσουμε, σε ένα instance προφανώς, τη κλάση αυτή, σε ένα object, να αποθηκεύσουμε τα data που θα πάρουμε από την φόρμα. Πώς θα κάνουμε τώρα το mapping αυτών? Θα πρέπει να πάμε στην σελίδα στην οποία θέλουμε να συσχετίσουμε το Java Bean αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε ένα tag ναι. Το tag λέγεται JSP use bean. Το μεγαλώνω λίγο για να το βλέπουμε. Εδώ θέλουμε τουλάχιστον δύο πράγματα. Ένα ID και ένα class. Τι σημαίνει τώρα αυτό που το βάλαμε εδώ πέρα? Σημαίνει ότι σε αυτή τη σελίδα, όταν εμφανίσω αυτή τη σελίδα στο χρήστη, θα αρχικοποιήσω ένα instance αυτής της κλάσης, θα φτιάξω ένα object αυτής της κλάσης, στο οποίο στη σελίδα θα αναφέρουμε αυτό το ID, το οποίο μπορώ να το αξιοποιήσω εδώ μέσα. Δηλαδή μπορώ να το αξιοποιήσω για να αποθηκεύσω τα δεδομένα από τη φόρμα στα attributes του object αυτού. Αυτό πάω να κάνω τώρα. Άρα, εδώ χρειάζεται λοιπόν ένα ID, ας το πω student αυτό. Τι σημαίνει το ID στην πραγματικότητα? Είναι, θα φτιάξει, όταν βάζω αυτό, από πίσω στη Java, κάνει ένα
student, student με μικρά, ίσον new student και καλεί τον default constructor τον empty. Αυτό κάνει. Και έχω διαθέσιμο αυτό το αντικείμενο εδώ μέσα. Ωραία. Όπως όμως μπορείτε να καταλάβετε, θα πρέπει το name και το age εδώ να είναι ίδια με το name και το age. Δηλαδή θα πρέπει οι κλάσεις να έχετε ίδια άτομα με τη φόρμα. Για να καταλάβει να κάνει το mapping. Καλύτερα θα δουλέψει. Φόρμα να μου πει να είσαι string όμως το age. Η get parameter επιστρέφει string. Α, από δεν το πει. Εντάξει. Άρα, έφτιαξα την Java κλάση μου και έχω βάλει αυτό εδώ πέρα. Προσέξτε όμως εδώ, πρέπει να βάλω το package και το class name ολόκληρο. Πώς το κάνω αυτό, πηγαίνω στο student, δεξί κλικ στο όνομα και έχει ένα που λέει εδώ πέρα copy qualified name. Το παίρνω το όνομα αυτό και το βάζω εδώ μέσα. Θα το ξαναδείξω. Πάω στην κλάση μου. Πάω στο όνομα της κλάσης και κάνω copy qualified name. Γυρνάω στην JSP σελίδα και κάνω paste το class εδώ. Έτσι λοιπόν λέω ότι όταν αυτή η σελίδα εμφανιστεί στο χρήστη, εσύ από πίσω πήγαινε και φτιάξε ένα αντικείμενο το οποίο θα λέγεται student τύπου αυτής της κλάσης. Θυμίζω ότι αυτά τα attributes που έχει φόρμα θα πρέπει να ταιριάζουν με τα attributes της κλάσης για να δουλέψει. Ένα είναι αυτό. Στη σελίδα μετά. Που θέλω να εμφανίσω τα στοιχεία της φόρμας. Μπορώ να κάνω και εδώ το ίδιο. Έκανα copy-paste, αλλά εδώ χρειάζεται και ένα ακόμα. Ένα βελάκι εδώ. Με αυτόν τον τρόπο λέω ότι εδώ μέσα θα έχω ένα αντικείμενο student το οποίο θα έχει σετάρει τα properties του όλα με βάση το αντικείμενο που έχω κάνει από πάνω, το student. Όλα τα παιδιά σημαίνει αυτό. Θα μπορούσα να τα βάλω ένα-ένα, το name και το age. Το αστεράκι σημαίνει όλα τα παιδιά θέλουν να πάρουν τιμή. Ναι, δεν το σβήσω. Το τριγωνάκι που σημαίνει. Τριγωνάκι ποιο νοείται. Απλά δεν είχα κάνει save, δεν είναι τίποτα. Και εδώ τώρα, αντί να πάρω την τιμή με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να την πάρω έτσι. Μονό. Θέλω να δούμε ότι τρέχει σωστά και το ξανανοίγω για να το δείτε. Ωραία, πάω στη student. Να δούμε λίγο ότι δουλεύει σωστά. Μου έχει ξεφύγει κάτι. Κάτι μου έχει ξεφύγει βέβαια. Τι λέει το error. Get property for any name. Name was not used and not used. Α, όχι, σωστά.
get property θέλω. Student. Νομίζω κατάλαβα τι έχω λάθος. Εδώ θέλει name και property, ανάποδα. Τα έχω βάλει ανάποδα. Θέλει name και property. Για να το ξανατρέξω άλλη μία. Είναι το lab 2, αυτό εδώ. Και τα ξαναδείχνω λίγο από την αρχή. Όχι. Άλλο μου βγάζει τώρα. Ανάποδα τα έχω βάλει και εδώ. Θα σας τα δείξω τώρα. Να βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει και θα σας τα... Ωραία. Λοιπόν, να το ξαναδείξω. Πάμε στο student JSP. Βάλαμε απλά πάνω το USB, ID student. Άρα, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι θα φτιάξει ένα αντικείμενο εδώ πέρα με όνομα student και θα αποθηκεύσει τα attributes αυτά σαν attributes του αντικειμένου αυτού. Στην άλλη σελίδα το έχουμε πει να χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο και να του φορτώσει όλα τα properties. Τα οποία βεβαίως τα πήγα την προηγούμενη σελίδα. Και εδώ τώρα μπορώ να τα εμφανίσω με την get property, με το tag get property. Name είναι το αντικείμενο και property είναι το attribute του αντικειμένου. Μπορείτε να πάτε στο. Να πάω στο. Στη Java class. Ναι. Στη το string. Α, δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Θα το δούμε λίγο πιο μετά. Το έφτιαξα αυτόματα, δεν το έκανα εγώ με το χέρι. Αν πας πάνω μέσα στον κώδικα και πατήσεις source generate to string, θα στο βγάλει. Άρα έχουμε ένα Java. Student data μπορείτε να δείξετε λίγο πέρα στις που κάναμε. Το student data. Το ίδιο με το προηγούμενο, αλλά δεν το έχουμε πει. Να καλέσει τη set property, δηλαδή να σετάρει τα attributes αυτού του αντικειμένου όλα, αυτό είναι, δεν έβαλε κάποιο name, θα μπορούσα να βάλω μόνο ένα από αυτά και μετά μπορώ να τα τραβήξω και να τα εμφανίσω με αυτόν τον τρόπο. Αργότερα θα δούμε κάτι ακόμα πιο advanced από αυτό, αλλά είναι κάτι για να καταλάβουμε λίγο πώς γίνεται η σχέση του JSP κόσμου με το Java κόσμο. Δηλαδή πώς αποθηκεύω δεδομένα από μια φόρμα κατευθείαν σε ένα object στη Java. Και μετά θα δούμε πώς αυτό το κάνω εγγραφή στη βάση. Το μετασχηματίζω δεν σε εγγραφή στη βάση. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα άλλο σενάριο. Αν το κάνετε αυτό, είμαστε εντάξει. Ναι. Εμένα, μόλις βάλω τα στοιχεία μου, δηλαδή. Βάζω κανονικά τα στοιχεία. Άντριο, κάτι έχεις το δικό, να δούμε τα στοιχεία. Έχεις. Getter servers. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεν πειράζει. Πες το μία σαν. Κάτσε για το Είναι σαν να μην έχει συνεχή φόρμα. Το φόρμα άξιον και μέτρο που υπάρχει. Όπα, το κουμπάκι σας δείτε όσοι τους. Γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Ναι. Πάμε να δούμε κάτι. Το πάρετε ούτως ή άλλως, οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Πάμε να δούμε κάτι. Χρησιμοποιούμε το Beaver. Έχουμε κάνει JSP Beaver στο student.jsp class, αλλά δεν κάνουμε κάτι με αυτό έτσι. Οπότε δεν υπάρχει ποιος λόγος ακόμα. Αυτό εδώ το ορίσαμε σε αυτό το αρχείο για να πάρει τιμές και εδώ για να τραβήξουμε τις τιμές. Αυτό κάναμε. Δηλαδή, εδώ στο student.jsp
Εγώ του γράφω τα δεδομένα και μετά αυτά εμφανίζονται στην άλλη σελίδα, δηλαδή. Ναι, το κάναμε με άλλον τρόπο πριν, τώρα το κάναμε με άλλον τρόπο. Απλά διέδειξα κάτι διαφορετικό. Αλλά πριν τα έδειχνα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τα δείχνω με την get property to bin. Λοιπόν, αφήστε λίγο αυτό, θα σας ανεβάσω τον κώδικα εγώ να το πάρω ή άλλο. Θέλω να δούμε μια διαφορετική σύνταξη για τις JSP σελίδες. Αυτή η πληροφορία υπάρχει εδώ στους συνδέσμους και είναι αυτό που λέει εδώ JSTL. Αυτό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα ειδικά tags, κάποια extra tags στη JSP. Αντί να γράφουμε λοιπόν Java κώδικα, ξαναχρησιμοποιούμε κάποια άλλα tags. Αλλά για να δουλέψει αυτό θα πρέπει σε κάθε μία σελίδα να πάμε και να βάλουμε στην αρχή αυτά εδώ τα rectives. Επειδή όμως έχουμε κάνει τις σελίδες να είναι παραμετρικές, χρειάζεται μόνο αυτό να το βάλουμε στο header, αν θέλω να είναι διαθέσιμο παντού. Άρα κάνετε copy-paste αυτή την πληροφορία. Βεβαίως θα σας χτυπήσει εδώ γιατί του λείπει ένα library. Θα πάμε να δούμε πώς το βάζουμε και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνετε στις σημειώσεις του e-class, εκεί που λέει εργαστήριο εδώ, εδώ που λέει JSTL, και κάνετε copy στην αρχή αυτά τα δύο ειδικά tag libraries. Αυτά είναι ότι εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω στην JSP σελίδα μου κάποια extra tags. Αυτά λέγονται tag libraries. Μπορώ να βάλω πολύ περισσότερο από αυτά. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα που βάζουμε. Ένα από αυτά είναι το core και ένα άλλο είναι το functions. Αυτό τα κάνω γιατί. Γιατί εγώ δεν θέλω να γράφω Java κώδικα στην JSP σελίδα. Θέλω να ο κόσμος να είναι πιο πολύ προς την HTML. Δηλαδή να γράφω κάποια ειδικά tags και αυτά να μου εμφανίσουν οι μεταβλητές, να κάνουν loop, να κάνουν if then κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να το κάνω με Java κώδικα. Εντάξει. Για να τα χρησιμοποιήσω όμως αυτά, πρέπει σε κάθε σελίδα που θέλω να τα χρησιμοποιήσω ή στο header, μιας και το φτιάξαμε παραμετρικό αυτό να το βλέπουν όλες τις σελίδες, να πάω να βάλω αυτές τις δύο γραμμές και πρέπει, αυτά είναι, ξαναλέω, σύνδεσμη κλάση εργαστήρια JSTL. Τα δείχνω λίγο από την αρχή. Πάμε στο e-class. Πηγαίνουμε στους συνδέσμους. Πάμε εδώ που λέει εργαστήρια 18-19. Πάμε εδώ που λέει JSTL. Το ανοίγουμε αυτό. Και στην αρχή έχει αυτά εδώ. Τα κάνετε copy αυτά και τα βάζετε στο header.jspf. Θα σας βγάλει κάποια κόκκινα εδώ γιατί του λείπει ένα library. Πού θα το βρείτε αυτό? Αν συνεχίσετε εδώ, έχει ένα link. Πάτε. Σε σημείο του είχε τόσο κάνω κόκκινο. Πάνω. Ναι, αρχικά. Πάνω. Πριν ξεκινήσει η HTML. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, τα κάναμε copy. Και εδώ αν δείτε, έχει ένα link το οποίο αν το πατήσετε, σας πηγαίνει στο Maven. Και έχει αυτό εδώ. Πατάτε την έκδοση αυτή και κάνετε copy αυτό το dependency. Και το βάζετε αυτό το dependency στο POM XML κάτω από το προηγούμενο που είχατε βάλει. Εδώ. Άρα προσθέσαμε ακόμα ένα dependency. Τι θα κάνω για να το πάρει η εφαρμογή μου, να είμαι σίγουρος. Δεξί κλικ πάνω στο project. Maven. Update project. Όταν το κάνω αυτό, θα δείτε ότι έχει προσθέσει εδώ στα libraries και αυτό εδώ το ειδικό tag. Αυτό εδώ. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον σε όλες τις σελίδες μου εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια extra tags. Το core και το functions. Τι είναι τώρα αυτά? Λοιπόν, τι είναι αυτά? Υπάρχουν διάφορα. Βλέπετε ότι έχει το core, το formatting, το function, το SQL και το XML. Είναι ειδικά tags. Εμείς προς το παρόν χρησιμοποιήσαμε, βάλαμε το core και το functions. Λοιπόν,
Πώς κάνουμε το update, συγγνώμη. Δεξί κλικ πάνω στο project. Maven update project. Για παράδειγμα. Ας πούμε ότι εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα URL. Ένα link σε μια σελίδα της εφαρμογής μας. Τι πρέπει να κάνω. Τι θα έκανα. Ας το δούμε λίγο στην πράξη. Θέλουμε στην αρχική μας σελίδα, αντί να είναι αυτό, να έχει και ένα link για τη φόρμα. Τι θα έκανα λοιπόν εδώ, θα έγραφα A, href ίσον, θα έπρεπε εδώ να βάλω το path για τη σελίδα. Κλείνει αυτό. Στην αρχική σελίδα. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να βάλω. Θέλω να βάλω το link για αυτή τη φόρμα. Για αυτή η φόρμα που εμφανίζεται, για να δω λίγο, είναι αυτό εδώ. Έχει νόημα να πάω να πάρω όλο αυτό μακρινά εδώ πέρα. Και άμα αλλάξω κάποια στιγμή σερβερ ή άμα αλλάξει όλη η εφαρμογή μου, θα πρέπει να πάω να αλλάζω το URL παντού. Τι μπορώ να κάνω, να αξιοποιήσω ένα ειδικό tag που έχει η JSTL που λέγεται, ας το κάνω copy από εδώ, σε anocado.url, είναι από το core library αυτό και το βάζω εδώ μέσα στο href. Δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά. Προσέξτε, εδώ μπορώ να περάσω και παραμέτρους αν θέλω σε ένα URL, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην παρούσα φάση δεν τα χρειάζομαι αυτά. Το μόνο που χρειάζομαι είναι πώς λέγεται η σελίδα η οποία είναι η φόρμα. student.jsp. Και τα βάζω τώρα σε μία γραμμή όλα αυτά. Προσέξτε, μέσα στο href έχω βάλει όλο αυτό. Αυτό το πήρα από το αρχείο JSTL, εκεί που λέει σε anocado.url. Αυτό έχει ένα, ανοίγει και κλείνει και έχει ένα value μέσα. Δεν είναι κάτι φοβερό, το γράφεται και εκείνη την ώρα. Αυτό όμως πάει και μου χτίζει, μου δίνει ένα τρόπο, ένα σχετικό τρόπο να αναφέρομαι σε ένα path εντός της εφαρμογής μου. Δεν χρειάζεται να γράφω κάθε φορά όλο το path και να πάω σε μια άλλη σελίδα. Το γράφω έτσι. Να δούμε λίγο ότι αυτό είναι OK. Αν τρέξω την εφαρμογή ξανά. Θα δείτε ότι έχει ένα link εδώ που αν το πατήσω με πηγαίνει στη φόρμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ειδικό tag του core library της JSTL. Αυτό είναι το C μπροστά. Γιατί το λέω C, γιατί αν δείτε αυτό που έκανα. Import πάνω πάνω στο header. Βλέπετε εδώ, λέω, έχω ένα tag library το οποίο είναι αυτό και θα αναφέρω στην εφαρμογή μου με το C. Αυτό είναι το prefix. Έχω ένα άλλο tag library που είναι τα functions και αναφέρω σε αυτό ως FN. Και αν δείτε μέσα εδώ, C άνω κάτω τελεία. Αναφέρεται στο core library. Τώρα αυτά προφανώς δεν μπορείτε να τα ξέρετε απ' έξω, γι' αυτό διαβάζετε τις σημειώσεις ή βρίσκετε πληροφορίες από το ίντερνετ. Να δούμε ένα παράδειγμα λίγο πιο πρακτικό. Ας πούμε ότι εμείς έχουμε σε μια βάση δεδομένων μια λίστα με φοιτητές. Και θέλουμε όλους αυτούς να τους εμφανίσουμε σε μια σελίδα, σε ένα table. Τι θα κάνουμε. Αγνοούμε προς το παρόν ότι τους φέρουμε από τη βάση, θα φτιάξουμε καρφωτά κάποιες τιμές, μια λίστα. Αργότερα αυτοί θα πούμε ότι έρχονται από μια βάση. Πώς αυτούς θα τους εμφανίσουμε σε μια σελίδα, αυτό πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν. Τι θα κάνω για να δείξω αυτό το σενάριο. Θα πάω να φτιάξω ένα καινούριο servlet εδώ πέρα. Και θα το πω student list servlet. Πάμε να φτιάξουμε, αφήστε τα προηγούμενα, πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο servlet. Και το φτιάχνουμε. Εκεί που είναι όλες οι υπόλοιπες Java classes. Στο source, από κάτω, στο package. Το server αυτό το λέω student list server. Γιατί ας υποθέσουμε ότι αυτό το server μιλάει με μια βάση και φέρνει data. Θα μάθουμε αργότερα πώς μιλάμε με βάση. Ας υποθέσουμε ότι πάμε να κάνουμε αυτό το σενάριο. Άρα φτιάχνουμε ένα καινούριο server.
το λέω student list server. Και στην get μέθοδο αυτού νου, εδώ, πάω να φτιάξω μια λίστα με φοιτητές. Λίστες ξέρετε να φτιάχνετε, φαντάζομαι, οπότε κάνετε τα αντίστοιχα import. Πρέπει να κάνω import και το student που είχα πιο πριν. Το έκανα. Ναι, πρέπει να τυπώ τη λίστα κάπως. Τη λέω students. Ωραία. Και κάνω και import και τον student. Πώς θα κάνω import το student, πάω στην κλάση student.java. Copy qualified name και πάω εδώ ωραία. Λοιπόν, έκανα απλά import την class student τη δικιά μου. Ένα λεπτό. Γιατί κοκκινεί το list. Θέλει να το... να το κάνεις import. Λοιπόν, και πάω τώρα και φτιάχνω student 1, ίσον, του δίνω ένα όνομα, αυτό είναι ο constructor με τα fields. Φτιάχνω τρεις students, ωραία. Αυτό θεωρητικά τα φέρουμε από μία βάση. Επειδή όμως τώρα δεν έχουμε συνδέσει βάση, πάμε και φτιάχνουμε καρφωτά μια λίστα με φοιτητές. Για να δούμε λίγο πώς αυτό θα το εμφανίσουμε σε μία σελίδα αξιοποιώντας ωραία. Έπτυξα τρεις φοιτητές. Βάζω τον πρώτο στη λίστα και ούτω καθεξής. Θεωρητικά μιλάω με μια βάση και παίρνω τις τιμές. Πρακτικά τώρα, επειδή δεν έχω βάση, το κάνω έτσι. Φορτώνω μια λίστα με φοιτητές. Θα φτιάξω μια μεταβλητή. Ωραία. Στο session. Μισό λεπτό. Τι κάνω τώρα, είπα ότι θέλω να προσομοιώσω το γεγονός ότι παίρνω κάποια δεδομένα από μία βάση. Επειδή τώρα δεν έχω βάση, το κάνω χειροκίνητα. Φτιάχνω εγώ μια λίστα με φοιτητές, ωραία, και φτιάχνω μια μεταβλητή session. Την οποία θα την πω έτσι και θα έχει μέσα τη λίστα αυτή. Σε μία μεταβλητή εδώ πέρα, να το κάνω λίγο πιο πάνω για να φαίνεται καλύτερα, μπορώ να περάσω οτιδήποτε θέλω. Έτσι, εδώ τώρα περνάω ένα array list από object, από αντικείμενα τύπου student. Άρα έχω φτιάξει μία μεταβλητή που τη λέω έτσι και έχει μέσα τη λίστα όλων των φοιτητών. Έχει μία λίστα από object. Αυτό πείτε ότι μιλάω με μία βάση και τα παίρνω αυτά σαν δεδομένα. Το θέμα είναι... Θέλω να δείξω πώς θα πάρω, όταν έχω κάποια δεδομένα, μια λίστα με δεδομένα, πώς θα τα δείξω σε μια σελίδα, αξιοποιώντας τα tags τα οποία είδαμε πριν από λίγο, που μας δίνει η JSTL. Αλλιώς τι θα έκανα, μια for στη Java,
και για κάθε ένα αντικείμενο θα έπαιρνα το mail, θα έπαιρνα το age και θα το εμφάνιζα με το out.getwriter κτλ. Κτλ. Μέσα από ένα server. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό σε υψηλότερο επίπεδο, να το εμφανίσω μέσα σε μια GSP σελίδα χωρίς να γράψω Java κώδικα, αξιοποιώντας τα JSTL tags. Άρα, από κάπου βρίσκω μια λίστα αντικειμένων, τη φτιάχνω μόνος μου. Εγώ θα μπορούσα αργότερα να έχω μια κλίση σε μια βάση και να παίρνω τα δεδομένα από εκεί. Δεν μας νοιάζει αυτή τη φάση αυτό, μας νοιάζει ότι έχουμε κάποια δεδομένα. Πώς αυτά θα τα εμφανίσουμε σε ένα πίνακα. Ωραία, αυτό είναι το σενάριο που βλέπουμε τώρα. Φτιάχνω μια μεταγραφή στο session που λέγεται STDS, Students, και έχει μέσα τιμή όλη αυτή τη λίστα. Αυτό τώρα, πώς θα το πάρω για να το δείξω σε μια σελίδα. Πριν το κάνω αυτό, θα πρέπει να ανακατευθύνω το request στη σελίδα αυτή. Άρα, θυμίζω ότι αυτό το κάνουμε με το get request dispatcher. Ας πούμε ότι η σελίδα μας λέγεται students.jsp, θα τη φτιάξουμε και κάνω forward το request και το response εκεί. Αυτό το ξανακάναμε πιο πριν στο άλλο servlet που είχαμε φτιάξει. Το θυμάστε? Είναι το ίδιο πράγμα. Όμως, θέσαμε μια μεταβλητή session που λέγεται έτσι και αυτή τώρα έχει φορτώσει μέσα μια λίστα από object. Δεν έχει απλά μια τιμή που είχαμε πριν. Πριν είχαμε μια τιμή το name και άλλη μια τιμή το age. Τώρα έχουμε μια λίστα από αντικείμενα. Πώς αυτό θα το δείξουμε στην JSP σελίδα? Εντάξει, αυτό πάμε να δούμε. Άρα πρέπει εγώ να φτιάξω αυτή τη σελίδα και εκεί μέσα τώρα να πάω να κάνω ένα for loop για να δείξω ένα-ένα τα πεδία του κάθε ενός αντικειμένου. Ωραία. Άρα πηγαίνω και φτιάχνω τη σελίδα στο web content. Τη λέω students.jsp. Είναι άδεια η σελίδα. Θυμίζω ότι θα πάει να κολλήσει το header και το footer πριν και μετά. Και αυτό που θέλω να αξιοποιήσω εδώ είναι αυτό το tag. Ένα tag στη JSTL που λέγεται for each. Αντί λοιπόν εγώ να γράψω Java κώδικα, θα χρησιμοποιήσω ένα ειδικό tag που μου δίνει αυτό το tag library το οποίο χρησιμοποιώ. Σαν for each. Ορίστε. Αυτό το βάζουμε γιατί θέλουμε να δείξουμε τη λίστα των χρηστών σε μια σελίδα, αλλά δεν θέλουμε να γράψουμε Java κώδικα. Οπότε είναι το for each Java. Είναι αντίστοιχα το for each Java, ναι. Ας το δούμε λίγο αυτό. Καταρχάς, πριν το κάνουμε αυτό, πώς εγώ μπορώ να δείξω τη λίστα με τους φοιτητές εδώ πέρα κατευθείαν? Δεν έχω φτιάξει μια μεταβλητή που τη λέω εδώ πέρα STDS. Αν πάω απλά εδώ στη σελίδα και εμφανίσω την τιμή αυτή τη μεταβλητή, θα μου δείξει τη λίστα με όλους τους φοιτητές. Απλά θα είναι χήμα. Εγώ μετά θα τη μορφοποιήσω σε ένα πίνακα. Για να το δούμε λίγο ότι αυτό δουλεύει. Ερώτηση. Τι πρέπει να καλέσω εγώ για να φορτωθεί αυτή η λίστα, να δημιουργηθεί, όπως είναι η εφαρμογή μου αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό. Πρέπει να καλέσουμε get αυτό το path για να γίνει αυτός ο κώδικας. Και όταν το καλέσω αυτό, μετά θα με ανακατευθύνει σε αυτή τη σελίδα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε λίγο. Άρα για να φορτωθεί αυτή η σελίδα, δηλαδή για να τρέξει αυτός ο κώδικας, πρέπει με κάποιον τρόπο εγώ να καλέσω αυτό το path και να το καλέσω με μέθοδο get. Δηλαδή απλά να δείξω, αν βάλω αυτό το URL σε ένα browser, καλώ τη μέθοδο get αυτού του path. Άρα, αν πάω και το κάνω run το project, αυτό θα με πάει στην αρχική σελίδα, αλλά εγώ θέλω να καλέσω το συγκεκριμένο servlet. Άρα, ποιο είναι το path αυτού του servlet? Πάω και το βρίσκω εδώ. Mm-hmm. Ωραία. Άρα πάω στο browser και κολλάω εδώ πέρα αυτό το path. Με το που καλέσω αυτό με get, δηλαδή αν πατήσω εδώ enter, φορτώνεται η λίστα και βλέπετε κλείθηκε η μέθοδος του string της κάθε μία κλάσης, του κάθε ενός αντικειμένου και μου εμφανίζει τα πεδία αυτά. Γι' αυτό κάναμε τη μέθοδο του string.
Γιατί αν δεν την κάναμε, θα μας έδινε το object ID. Έχει τρία objects στη λίστα. Mm. Αυτή είναι η λίστα, θα μου έδινε το ID. Τώρα του λέω και συγκεκριμένα στοιχεία. Πιο πολύ για την debugging τώρα όλα. Είναι η μέθοδος του string σε μια κλάση. Κάνει αυτό το πράγμα. Όταν έχεις μια αναφορά στο αντικείμενο, αντί να σου δείξει το object ID, σου δείχνει ό,τι άτυπους θες εσύ από το, την κλάση σου, έτσι. Από που κάναμε χειροτήματα, πώς μπορεί να γίνει αυτά που να γίνει μόνο. Ποιο κάναμε χειροτήματα. Πήγαμε και κολλήσαμε το slash. Πήγαμε... Θα πρέπει κάπου να φτιάξω ένα μενού και να επιλέξω το μενού και να με πάει εκεί. Όμως, αυτό δεν είναι ένας ωραίος τρόπος να δείξω πληροφορία στον χρήστη. Απλά είδα ότι όντως έχω τα δεδομένα διαθέσιμα πλέον εδώ. Τι θέλω να κάνω λοιπόν, να πάω στη σελίδα της students.jsp που έφτιαξα και εδώ μέσα τώρα να πάω να καλέσω το C νομίζω ότι έτσι είναι για να βεβαιωθώ ότι είναι σωστό C άνω κάτω τελεία for each. Και θέλουμε συγκεκριμένα αυτή την εκδοχή εδώ πέρα και θα εξηγήσω λίγο τι κάνει. Εδώ θέλουμε κάποιες παραμέτρους. Τα items είναι η μεταβλητή στην οποία θα λουπάρει. Ποια είναι η μεταβλητή που έχει όλη τη λίστα? Αυτή δεν είναι? Πώς εγώ θα αναφέρομαι σε κάθε έναν χρήστη σαν ένα item μέσα στο loop? Ας το πω student. Και τι μπορώ να κάνω εδώ, για δείτε, μπορώ να πάρω student.name και student.age. Αυτό δεν χρειάζομαι, δεν χρειάζεται πια και ας δούμε λίγο τι έχω κάνει. Πάω και βάζω students, student list, το είχα πει, αν θυμάμαι καλά. Και κάτι ωραίο, το λάθος έχω κάνει εδώ πέρα. Α, μπράβο, ναι. Κάτι μου λείπει εδώ πέρα. Χρειάζομαι ακόμα ένα library. Αν το ψάξετε αυτό, θα δείτε ότι μας λέει ένας κακομοίρης εδώ που έχει το ίδιο πρόβλημα, του λέει, ξέρεις κάτι, χρειάζεται να βάλεις αυτό εδώ το jar. Ωραία. Τι κάνω λοιπόν? Search. Α, το έχω ανοιχτό στον άλλο browser. Πάω στο Maven και κάνω search. Πώς το είπαμε το tag, να το ξαναδώ λίγο. JSTL Pavla 1-2. Άρα πάω στο Maven Repository. Λογικά αυτό πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι το πρώτο. Και παίρνω... Ποιο ήταν? Το πρώτο πήρα. Java, Excel, JSP, JSTL. Και παίρνω αυτό εδώ. Το πηγαίνω στο POM XML. Στα dependencies. Προσέξτε να είναι μέσα στα tag dependencies. Εδώ από κάτω. Και πρέπει αυτό να το ξανακάνω update το project για να το φέρει. Άρα πηγαίνω στο project. Εφόσον πρόσθεσα κάτι στο Maven. Κάτι δεν του αρέσει εδώ. Τι δεν του αρέσει? Missing artifact. Νομίζω δεν το αρέσει αυτό εδώ το type που έχει. Για να δούμε. Κάτι δεν έχω βάλει σωστά εδώ. Πάμε πάλι στο POM XML. Το σβήνω. Βεβαιώνουμε ότι είναι εντάξει. Ωραία. Ξαναπάω. Πάω στο δεύτερο.
Έβαλα το δεύτερο. Θα σας το δείξω. Ranas. Ranas server. Να δω τι είναι ok. Και είναι 1-2. Μισό λεπτό να το δω. Ωραία. Να το. Λοιπόν, τι έκανα. Πήγα και πρόσθεσα ένα άλλο library. Είναι αυτό εδώ, το jstl12.javax.server. Αυτό μου έλειπε. Το βρήκα το Maven repository εδώ πέρα. Στην αρχή πήγα και έβαλα αυτό, αλλά δεν παρατήρησα ότι εδώ μου έχει ένα κουτινάκι. Γενικά, άμα βλέπετε τέτοια πράγματα, μην το επιλέγετε το συγκεκριμένο library. Και πήγα στο επόμενο και έκανα copy αυτό. Το έβαλα μέσα στο Maven repository. Να πω το εξής. Τώρα θα μου πει κάποιος, για 3 jar, εγώ τώρα πάω και κάνω αυτή την ταλαιπωρία με το Maven. Όμως, αν ένα library έχει dependency άλλο 15, αυτό θα πάει αυτό μέχρι να το φέρει. Ενώ αν το κάνω manually, θα πρέπει εγώ να πάω να δω ένα-ένα από αυτά, τι dependencies έχουν σε άλλα libraries, και να πάω να βρω μόνος μου να τα προσθέσω. Και εκεί πέρα ενδέχεται να έχω πρόβλημα. Κάθε έκδοση έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Δηλαδή, η έκδοση 1-2 παίζει με την έκδοση 3-5 της άλλης, του άλλου library. Υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα. Οπότε, για αυτό το λόγο, πολλές φορές με βοηθάει, παρόλο που μπορεί να μου φαίνεται λίγο περίεργο, με βοηθάει εδώ γιατί αν κάποιο θέλει κάποια άλλα, πάει και τα φέρει μόνο του. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό, το καταλάβουμε. Μπορείτε να βάλετε πάλι το JSP. Ναι. Ωραία. Πάμε πάλι και πάμε στο... Εδώ είναι η σελίδα όλων των φοιτητών. Αν θέλω να διαχωρίσω τα δεδομένα μεταξύ τους, πάω και βάζω ένα κενό εδώ, με μια καινούργια γραμμή. Και θα δείτε τώρα... Κάνουμε αυτό και τελειώνουμε και εξηγώ αν έχετε κάποια θέματα, έτσι. Γυρνάω πίσω. Και βλέπετε που το έχει βγάλει με τη σειρά. Εδώ βέβαια θα μπορούσα να τα εμφανίσω αυτά σε ένα HTML table. Μπορείτε να το φτιάξετε αυτό για να στα δείξει μέσα σε ένα table. Τι κάναμε τώρα. Το τελευταίο πράγμα που κάναμε είναι το εξής. Ότι από κάπου, δεν έχει σημασία από πού, πήραμε κάποια δεδομένα. Αρκετά δεδομένα. Είναι μια λίστα με αντικείμενα. Είναι student, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι αυτά τα πήραμε από μια βάση. Γιατί αργότερα αυτό θα κάνουμε. Θα φέρουμε εγγραφές από μια βάση. Καλούμε μια μέθοδο πέρα και μας φέρνει τα δεδομένα. Ωραία. Αυτά τώρα πώς θα τα δείξουμε στο χρήστη. Ένας τρόπος είναι να πάω να φτιάξω μια JSP σελίδα για να ανοίξω τα ειδικά tags που γράφω τα Java κώδικα. Δεν είναι κομψό αυτό. Δεν συνηθίζεται πλέον. Το αποφεύγουμε. Τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε κάποια έξτρα ειδικά tags που υπάρχουν προκειμένου με έναν κόσμο που είναι πιο κοντά στην HTML να δείξουμε δεδομένα. Αυτό λοιπόν τα κάνουν αυτά τα tag libraries που είδαμε και υπάρχουν αρκετά. Εμείς μένουμε στα βασικά, το core και το functions και 3-4 άλλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Τι κάνουμε λοιπόν, φορτώσαμε τη λίστα και φτιάξαμε μια μεταβλητή που λέγεται έτσι. Και ανακατευθύνουμε την αίτηση από το συγκεκριμένο servlet σε ένα αρχείο JSP. Πάμε λοιπόν στο αρχείο JSP και χρησιμοποιήσαμε αυτό το tag, το for each, το οποίο τι κάνει. Αντί να κάνω for loop σε Java, κάνω for loop με αυτό το ειδικό tag. Αυτό είναι πιο εύκολο να το καταλάβει ένας front-end developer από ότι Java κώδικα. Γιατί αν φτιάξω μια πολύπλοκη εφαρμογή, θα έχω έναν front-end developer, έναν back-end developer, έναν database, έναν ειδικό για βάση δεδομένων και ούτω καθεξής. Είναι 3-4 διαφορετικοί άνθρωποι. Ο front-end developer μπορεί να μην ξέρει καν Java. Αυτό όμως πιο εύκολο να το καταλαβαίνει. Νέα γραμμή. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το ειδικό tag for each και λέω τα items στα οποία θα λουπάρεις είναι η μεταβλητή αυτή. Βλέπετε τη βάζω μέσα σε double quotes. Πού τη βρήκα αυτή, την είχα θέσει πιο πριν από το server. Την έφτιαξα την μεταβλητή. Είναι η μεταβλητή session. Η τοπική μεταβλητή για να λουπάρω εδώ πέρα δεν είναι for I in. Αυτό είναι το I, είναι αυτό. Την αναφέρω σαν student. Άρα για κάθε μία εγγραφή λοιπόν, επειδή είναι object αυτό,
student.name, student.h, student.surname. Όσα παιδιά γενικά στην κλάση μου θα μπορούσα να τα αξιοποιήσω. Και έτσι τι έχω κάνει, έχω πάρει μια λίστα από objects και τα εμφανίζω με αυτόν τον απλό και κομψό τρόπο μέσα σε μια σελίδα. Εντάξει, αυτό κάνουμε. Πού τα βρήκαμε τα δεδομένα? Κάπου τα βρήκαμε, δεν έχει σημασία. Τα γράψαμε καθουτά, τα πήραμε από βάση, τα έγραψε κάποιος χρήστης σε μια φόρμα, δεν έχει σημασία. Κάπως τα βρήκαμε. Πώς λοιπόν τα παρουσιάζουμε? Έτσι. Άρα σήμερα είδαμε πώς παίρνουμε δεδομένα από μια φόρμα, πώς τα στέλνουμε σε μια άλλη σελίδα, αργότερα θα δούμε και πώς τα αποθηκεύουμε σε μια βάση και πώς μπορούμε να αντλήσουμε από κάπου την πληροφορία και να την εμφανίσουμε με κάποιο τρόπο στο χρήστη, χωρίς να γράψουμε Java κώδικα στο επίπεδο της παρουσίασης της εφαρμογής. Γράφουμε Java κώδικα στο business logic, στα πίσω κομμάτια της εφαρμογής. Στα μπροστά κομμάτια αποφεύγουμε να γράψουμε Java κώδικα. Χρησιμοποιούμε κάποια ειδικά τέτοια libraries. Λοιπόν, τώρα τι θέλω εγώ από εσάς. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά πράγματα και μπορεί να φαίνονται δύσκολα, αλλά αν τα πάρετε σιγά σιγά, λίγα λίγα και ακολουθήσετε τους οδηγούς, υπάρχει αρκετά μεγάλη ανάλυση στις σημειώσεις. Οπότε προτείνω ό,τι σημειώσεις έχω ανεβάσει να τις διαβάσετε, γιατί θα δείτε αρκετές κρίσιμες λεπτομέρειες μέσα. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να καταλάβετε αυτά που κάναμε σήμερα. Δηλαδή, τι κάναμε, πώς παίρνουμε εδώ μια φόρμα, πώς τα στέλνουμε κάπου αλλού, πώς φτιάχνουμε μεταβλητές, πώς αναφερόμαστε στις μεταβλητές μέσα από μια σελίδα. Αυτά ήταν. Αυτό που θα κάνετε εσείς για την εργασία σας είναι ότι θα φτιάξετε το εσωτερικό σύστημα σε μια web εφαρμογή, αλλά θα μάθουμε ένα framework το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε από την επόμενη φορά, το Spring Framework, το οποίο... εντάξει, μπορείτε αν θέλετε να περιμένετε να ξεκινήσετε μετά. Ούτως ή άλλως, ακόμα είστε σε επίπεδο που γράφετε τη σχεδίαση της εφαρμογής και την ανάλυση. Από την επόμενη φορά θα μιλήσουμε λίγο πώς αυτά θα τα κάνουμε ακόμα πιο δομημένα. Πώς θα ξεχωρίσουμε το επίπεδο της παρουσίασης εντελώς από το επίπεδο της βάσης δεδομένων και από το επίπεδο των ελέγχων που θα κάνουμε. Πώς θα βάλουμε security στην εφαρμογή, που ακόμα δεν έχουμε τίποτα εκεί. Το Spring Framework θα σας πω πώς θα το στάρουμε εμείς. Θα πάμε να το βάλουμε μέσα από το Maven. Θα βγάλουμε 2-3 συγγραφές, 2-3 dependencies και αυτό που πίσω θα πάει να κατεβάσει 30-50 jar αρχεία, δεν μας νοιάζει. Αντί να το κάνουμε χειροκίνητα, θα το κάνουμε μέσα στο Maven, μια και είδαμε πλέον πώς το αξιοποιούμε αυτό. Και θα δούμε λίγο τους κανόνες που θα γράφουμε την εφαρμογή μας μέσα από το Spring. Γιατί εκεί πέρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ακολουθούμε ένα μπούσουλα. Θα εξηγήσουμε λίγο τη λογική του. Αλλά είναι βασικό να έχουμε κατανοήσει αυτά. Γιατί στην πραγματικότητα το Spring μας δίνει κάποια έτοιμα servlets, δεν τα γράφουμε εμείς από την αρχή. Εντάξει, μας διαφορεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι χρήσιμο να ξέρουμε πώς το επεκτείνουμε εμείς φτιάχνοντας δικά μας. Εντάξει.